Ιησούς του Ναβί. Ιησούς του Ναβί, κεφάλαιο πρώτο. Ο Ιησούς του Ναβί, διάδοχος του Μωυσή. Όταν πέθανε ο δούλος του Κυρίου Μωυσής, ο Κύριος είπε στο βοηθό του τον Ιησού, γιο του Ναβί. Ο δούλος μου ο Μωυσής πέθανε. Ετοιμάσου λοιπόν τώρα εσύ και όλος αυτός ο λαός να διαβείτε τον Ιορδάνη που είναι μπροστά σας και να μπείτε στη χώρα που δίνω σε εσάς τους Ισραηλίτες. Όπως υποσχέθηκα στο Μωυσή, σας δίνω κάθε τόπο όπου θα πατούν τα πόδια σας. Η περιοχή σας θα πλώνεται από την έρημο νότια ως το Λίβανο βόρεια και από το μεγάλο ποταμό τον Εφράτη ανατολικά, μέσα από τη χώρα των Χεταίων, ως τη Μεσόγειο θάλασσα δυτικά. Κανείς δεν θα μπορέσει να σου αντισταθεί όσο θα ζεις. Εγώ θα είμαι μαζί σου, όπως ήμουν και με το Μωυσή. Δεν θα σ' αφήσω, δεν θα σε εγκαταλείψω. Να είσαι θαραλέος και δυνατός, γιατί εσύ θα οδηγήσεις αυτόν τον λαό να πάρει ιδιοκτησία του τη χώρα που την υποσχέθηκα με όρκο στους προγόνους τους. Μόνο να είσαι θαραλέος και δυνατός και να φροντίζεις να ενεργείς απαρέγκλητα σύμφωνα με το σύνολο του νόμου που σου παρέδωσε ο δούλος μου ο Μωυσής. Έτσι θα έχεις επιτυχία σε κάθε τι που θα επιχειρείς. Μην πάψεις ποτέ να επαναλαμβάνεις τις εντολές αυτού του βιβλίου του νόμου και να το μελετάς μέρα και νύχτα, για να εφαρμόζεις πιστά όλα όσα είναι γραμμένα σε αυτό. Τότε θα έχεις επιτυχία στα έργα σου και θα ευημερείς. Σου είπα να είσαι θαραλέος και δυνατός. Μη φοβάσαι και μη δηλιάζεις, γιατί ο Κύριος ο Θεός σου θα είναι μαζί σου όπου κι αν πας. Ο Ιησούς ετοιμάζει την προέλαση. Τότε ο Ιησούς διέταξε τους άρχοντες του λαού να διασχίσουν το στρατόπεδο και να δώσουν στο λαό την εξής εντολή. Εφοδιαστείτε με τρόφιμα, γιατί ύστερα από 3 μέρες θα περάσετε τον Ιορδάνη, για να πάτε να καταλάβετε τη χώρα που σας δίνει για ιδιοκτησία σας ο Κύριος ο Θεός σας. Έπειτα ο Ιησούς μίλησε στους απογόνους του Ρουβίν και του Γάδ και στο μισό της φυλής Μανασί. Θυμηθείτε, τους είπε, την εντολή που σας έδωσε ο Μωυσής ο δούλος του Κυρίου, όταν σας δήλωσε ότι ο Κύριος ο Θεός σας θα σας δώσει αυτήν εδώ τη χώρα για να εγκατασταθείτε. Οι γυναίκες σας λοιπόν, τα παιδιά σας και τα ζώα σας μπορούν να μείνουν από τώρα εδώ, στη χώρα που σας έδωσε ο Μωυσής, ανατολικά του Ιορδάνη. Εσείς όμως όλοι οι πολεμιστές θα πάρετε τα όπλα και θα περάσετε επικεφαλής των συμπατριωτών σας για να τους βοηθήσετε, ώσπου ο Κύριος ο Θεός σας να δώσει και σε αυτούς όπως έδωσε και σε εσάς τη χώρα τους και να εγκατασταθούν σε αυτήν. Μετά θα γυρίσετε κι εσείς να εγκατασταθείτε εδώ στη χώρα που σας έδωσε ο Μωυσής ο δούλος του Κυρίου για ιδιοκτησία σας, ανατολικά του Ιορδάνη. Αυτοί απάντησαν στον Ιησού: θα εκτελέσουμε όλες τις προσταγές σου και θα πάμε παντού όπου μας στείλεις. Όπως ακούγαμε σε όλα το Μωυσή, έτσι θα ακούμε και σένα. Μόνο να είναι ο Κύριος ο Θεός σου μαζί σου, όπως ήταν και με το Μωυσή. Όποιος σου εναντιωθεί και αρνηθεί να υπακούσει οποιαδήποτε προσταγή σου, αυτός θα θανατωθεί, αρκεί εσύ να είσαι θαραλέος και δυνατός. Ιησούς του Ναβί, κεφάλαιο δεύτερο. Κατάσκοποι στέλνονται στην Ιεριχώ. Έπειτα ο Ιησούς, γιος του Ναβί, έστειλε από τη Σιτήμ κρυφά 2 κατασκόπους με την εντολή να πάνε να δουν την περιοχή και την πόλη της Ιεριχώ. Αυτοί έφυγαν και έφτασαν στο σπίτι μιας γυναίκας πόρνης που ονομαζόταν Ραάβ. Εκεί έμειναν να διανυκτερεύσουν. Αμέσως έφτασε στο βασιλιά της Ιεριχώ η είδηση ότι κάτι Ισραηλίτες είχαν φτάσει εκείνη τη νύχτα για να κατασκοπεύσουν τη χώρα. Τότε εκείνος έστειλε και είπε στη Ραάβ: βγάλε έξω τους ανθρώπους που ήρθαν στο σπίτι σου. Αυτοί είναι εδώ για να κατασκοπεύσουν τη χώρα. Η γυναίκα έκρυψε τους 2 άντρες και ύστερα είπε: ήρθαν πράγματι στο σπίτι μου αυτοί οι άντρες, αλλά δεν ήξερα από πού ήταν. Όταν σκοτίνιασε, έφυγαν και βγήκαν από την πόλη πριν κλείσει η πύλη. Δεν ξέρω που πήγαν, αλλά αν τρέξετε γρήγορα πίσω τους, σίγουρα θα τους προλάβετε. Στο μεταξύ αυτοί τους είχε ανεβάσει στο δώμα και τους είχε κρύψει ανάμεσα σε θυμονιές από λινάρι που ήταν στιβαγμένες εκεί. Οι άνθρωποι του βασιλιά έτρεξαν να βρουν τους κατασκόπους και μόλις βγήκαν από την πόλη, η πύλη έκλεισε. Στην καταδίωξή τους πήραν το δρόμο που φτάνει ως τα περάσματα του Ιορδάνη.
ο φόβος των Ισραηλιτών απλώνεται στη Χανάαν. Προτού οι κατάσκοποι κοιμηθούν, η Ραάβ ανέβηκε να τους βρει στο δώμα του σπιτιού της και τους είπε: «Εγώ ξέρω πως ο Κύριος σας έχει δώσει αυτήν εδώ τη χώρα. Εξαιτίας σας μας έχει πιάσει φόβος και όλοι οι κάτοικοι τρέμουν μπροστά σας. Ακούσαμε ότι καθώς βγήκατε από την Αίγυπτο, ο Κύριος ξέρανε τα νερά της Ερυθράς θάλασσας μπροστά σας. Μάθαμε ακόμα τα όσα κάνατε στους δύο βασιλιάδες των Αμοραίων ανατολικά του Ιορδάνη, στο Σιχόν και στον Όχ που τους εξοντώσατε. Όταν τα ακούσαμε αυτά, έπεσε το ηθικό μας και κανένας από εμάς δεν είχε το θάρρος να σας αντιμετωπίσει. Πραγματικά, ο Κύριος ο Θεός σας είναι Θεός ψηλά στους ουρανούς και εδώ κάτω στη γη. Τώρα λοιπόν σας παρακαλώ, ορκιστείτε μου στον Κύριο ότι θα δείξετε στο σπίτι του πατέρα μου την ίδια καλοσύνη που έδειξα κι εγώ σε εσάς. Δώστε μου και ένα σίγουρο σημάδι για να σας πιστέψω ότι δεν θα σκοτώσετε τους γονείς μου και τα αδέρφια μου, ότι θα αφήσετε απείραχτα όλα όσα τους ανήκουν». Τότε οι άντρες της είπαν: «Σου ορκιζόμαστε στη ζωή μας να κάνουμε ό,τι ζητάς, αρκεί να μην προδώσεις τα σχέδιά μας. Όταν ο Κύριος μας δώσει αυτή τη χώρα, εμείς θα σου δείξουμε καλοσύνη και δεν θα παρασπονδήσουμε». Η φυγάδευση των κατασκόπων. Τότε η γυναίκα τους κατέβασε με σκηνή από το παράθυρο, γιατί το σπίτι της ήταν χτισμένο μέσα στο τείχος της πόλης. «Τρέξτε», τους είπε, «να κρυφτείτε στα βουνά, για να μην σας συναντήσουν αυτοί που σας καταδιώκουν. Μείνετε εκεί τρεις μέρες ώσπου να γυρίσουν πίσω και έπειτα συνεχίζετε το δρόμο σας». Οι άντρες της είπαν: «Εμείς θα τηρήσουμε όσα μας έβαλες να σου ορκιστούμε, αλλά άκου και εσύ τι πρέπει να κάνεις. Όταν θα μπούμε μέσα στη χώρα, θα δέσεις αυτό το κόκκινο σκηνή στο παράθυρο από όπου μας κατεβάζεις και θα έχεις συγκεντρώσει στο σπίτι σου τους γονείς σου και τα αδέρφια σου και όλη την οικογένεια του πατέρα σου. Όποιος βγει έξω από την πόρτα του σπιτιού σου θα είναι ο ίδιος υπεύθυνος για το θάνατό του και όχι εμείς. Αν όμως κάποιος πειράξει οποιονδήποτε από αυτούς που θα βρίσκονται μαζί σου στο σπίτι σου, θα είμαστε εμείς υπεύθυνοι για το θάνατό του. Αν πάλι μας προδώσεις, εμείς θα είμαστε ελεύθεροι από τον όρκο που μας έβαλες να σου δώσουμε». Εκείνη απάντησε: «Θα γίνει όπως τα λέτε». Έπειτα τους φυγάδευσε. Και όταν έφυγαν, έδεσε στο παράθυρό της το κόκκινο σκηνή. Οι κατάσκοποι έφυγαν και πήγαν στα βουνά. Εκεί έμειναν τρεις μέρες, ώσπου να γυρίσουν πίσω εκείνοι που τους καταδίωκαν. Τους είχαν αναζητήσει παντού, αλλά δεν τους βρήκαν. Μετά οι δύο άντρες κατέβηκαν από τα βουνά, πέρασαν τον Ιορδάνη και ήρθαν στον Ιησού, γιο του Ναβί, στον οποίο και διηγήθηκαν όλα όσα τους είχαν συμβεί. «Είναι βέβαιο», του είπαν, «ότι ο Κύριος μας έχει παραδώσει ολόκληρη τη χώρα και μάλιστα όλοι οι κατοικοί της μας τρέμουν». Ιησούς του Ναβί, κεφάλαιο τρίτο. Οι Ισραηλίτες διαβαίνουν τον Ιορδάνη. Νωρίς την άλλη μέρα το πρωί ο Ιησούς και όλος ο λαός έφυγαν από τη Σιτήμ και κατέβηκαν στις όχθες του Ιορδάνη. Εκεί στρατοπέδευσαν ως την ημέρα που θα περνούσαν τον ποταμό. Ύστερα από τρεις μέρες οι αρχηγοί διέσχισαν το στρατόπεδο και έδωσαν στο λαό την προσταγή: «Όταν θα δείτε τους ιερείς Λεβίτες να σηκώνουν την κιβωτό της Διαθήκης του Κυρίου, του Θεού σας, θα ξεκινήσετε κι εσείς από τις θέσεις σας και θα την ακολουθήσετε. Πρέπει όμως να υπάρχει ανάμεσα σε εσάς και σε αυτήν μια απόσταση 2.000 πύχες. Δεν θα πηγαίνετε κοντά της για να μπορείτε να βλέπετε το δρόμο που θα πρέπει να ακολουθήσετε, γιατί δεν έχετε ποτέ ξαναπεράσει από αυτόν». Ο Ιησούς έλεγε στο λαό: «Καθαριστείτε, γιατί ο Κύριος αύριο θα κάνει θαύματα ανάμεσά σας». Και στους ιερείς είπε: «Εσείς σηκώστε την κιβωτό της Διαθήκης και περάστε μπροστά επικεφαλής του λαού». Έτσι και έκαναν. Τότε είπε ο Κύριος στον Ιησού: «Από σήμερα θα αρχίσω να σε αναδεικνύω σε μεγάλον άντρα στα μάτια όλων των Ισραηλιτών, για να ξέρουν ότι εγώ θα είμαι μαζί σου όπως ήμουν και με τον Μωυσή. Και τώρα δώσε διαταγή στους ιερείς που θα σηκώσουν την κιβωτό της Διαθήκης, μόλις φτάσουν στα νερά του Ιορδάνη, να σταθούν εκεί, μέσα στον ποταμό». Έπειτα ο Ιησούς είπε στους Ισραηλίτες: «Πλησιάστε εδώ και ακούστε τα λόγια του Κυρίου του Θεού σας. Ο αληθινός Θεός είναι ανάμεσά σας
και θα διώξει το δίχως άλλο από μπροστά σας τους Χαναναίους, τους Χεταίους, τους Εβαίους, τους Φερεζαίους, τους Γεργεσαίους, τους Αμοραίους και τους Ιεβουσαίους. Και θα το καταλάβετε από αυτό. Η κυβωτός της Διαθήκης του Κυρίου όλης της γης θα διαβεί τον Ιορδάνη πρώτη από σας. Διαλέξτε λοιπόν 12 άντρες από τις φυλές του Ισραήλ, έναν άντρα από κάθε φυλή. Μόλις οι ιερείς που σηκώνουν την κυβωτό του Κυρίου όλης της γης βάλουν τα πόδια τους στα νερά του Ιορδάνη, η ροή του ποταμού θα διακοπεί και τα νερά που κατεβαίνουν από πάνω θα σταθούν σε ένα σωρό. Ο λαός βγήκε από τις σκηνές τους για να περάσουν τον Ιορδάνη και οι ιερείς που σήκωναν την κυβωτό της Διαθήκης βάδιζαν πρώτοι μπροστά. Ήταν η εποχή του θερισμού και οι όχθες του Ιορδάνη είχαν ξεχυλήσει. Όταν οι ιερείς με την κυβωτό έφτασαν στο ποτάμι και τα πόδια τους βράχηκαν στην άκρη του νερού, τότε τα νερά που κατέβαιναν από πάνω στάθηκαν και μαζεύτηκαν σε ένα σωρό σε μεγάλη απόσταση κοντά στην πόλη Αδάμ, που βρίσκεται στην περιοχή της Ζαρετάν. Τα νερά που κατέβαιναν προς την νεκρά θάλασσα αποκόπηκαν και έτσι ο λαός πέρασε απέναντι από την Ιεριχώ. Οι ιερείς που σήκωναν την κυβωτό της Διαθήκης του Κυρίου σταμάτησαν στο στεγνό έδαφος στη μέση του ποταμού, ώσπου πέρασε από εκεί όλος ο λαός Ισραήλ και διάβηκαν τον Ιορδάνη. Ιησούς του Ναβί, κεφάλαιο τέταρτο. Οι 12 πέτρες του Ιορδάνη. Αφού πέρασε όλος ο λαός τον Ιορδάνη, είπε ο Κύριος στον Ιησού: «Διαλέξτε από το λαό 12 άντρες, έναν από κάθε φυλή, και δώστε τους εντολή να βγάλουν 12 πέτρες από την κήτη του Ιορδάνη, από τον τόπο ακριβώς όπου είχαν σταθεί οι ιερείς και πατούσαν τα πόδια τους, και να τις φέρουν μαζί τους για να τις τοποθετήσουν στον τόπο όπου θα στρατοπεδεύσετε απόψε». Ο Ιησούς κάλεσε τους 12 άντρες που διάλεξε μέσα από το λαό έναν από κάθε φυλή και τους είπε: «Περάστε μπροστά από την κυβωτό του Κυρίου του Θεού σας και κατεβείτε στην κήτη του Ιορδάνη. Από εκεί θα πάρετε καθένα σας τον νόμο από μια πέτρα, μία για κάθε φυλή του Ισραήλ. Αυτές οι πέτρες θα σας θυμίζουν αυτό που συνέβη και εδώ. Όταν θα σας ρωτούν στο μέλλον τα παιδιά σας τι σημαίνουν αυτές οι πέτρες για εσάς, εσείς θα τους απαντάτε ότι τα νερά του Ιορδάνη σταμάτησαν μπροστά στην κυβωτό της Διαθήκης του Κυρίου. Διακόπηκε η ροή του ποταμού όταν η κυβωτός περνούσε μέσα από τον Ιορδάνη. Έτσι, αυτές οι πέτρες θα είναι για τους Ισραηλίτες μια υπόμνηση παντοδινή». Οι άντρες έκαναν όπως τους διέταξε ο Ιησούς. Έβγαλαν 12 πέτρες μέσα από τον Ιορδάνη, μία για κάθε φυλή του Ισραήλ, και τις έφεραν μαζί τους στον τόπο όπου θα διανυκτέρευαν και τις απόθεσαν εκεί, σύμφωνα με την εντολή του Κυρίου προς τον Ιησού. Ο Ιησούς έστησε επίσης 12 πέτρες μέσα στον Ιορδάνη, στο σημείο ακριβώς όπου πάτησαν τα πόδια των ιερέων που μετέφεραν την κυβωτό της Διαθήκης. Αυτές οι πέτρες σώζονται εκεί μέχρι σήμερα. Στο μεταξύ, οι ιερείς που σήκωναν την κυβωτό στέκονταν μέσα στον Ιορδάνη, ωστόσο έγιναν όλα όσα είχε διατάξει ο Κύριος τον Ιησού να πει στο λαό. Έτσι ο Ιησούς έπραξε σύμφωνα με τις υποδείξεις του Μωυσή. Ο λαός τάχυνε το βήμα και πέρασε. Και όταν πέρασαν όλοι στην άλλη όχθη, πέρασε και η κυβωτός του Κυρίου. Οι ιερείς πήγαν πάλι με την κυβωτό μπροστά από το λαό. Η φυλή Ρουβίν, η φυλή Γάδ και το μισό της φυλής Μανασί πέρασαν με τα όπλα τους επικεφαλής των Ισραηλιτών, όπως τους είχε πει ο Μωυσής. Περίπου 40.000 ένοπλοι πολεμιστές πέρασαν ενώπιον του Κυρίου, βαδίζοντας προς τις πεδιάδες της Ιεριχώ. Εκείνη τη μέρα ο Κύριος ανέδειξε τον Ιησού μεγάλον άντρα στα μάτια των Ισραηλιτών. Τον σέβονταν σ' όλη τη διάρκεια της ζωής του, όπως είχαν σεβαστεί τον Μωυσή. Μετά ο Κύριος είπε στον Ιησού: «Δώσε διαταγή στους ιερείς που σηκώνουν την κυβωτό του μαρτυρίου να ανεβούν από τον Ιορδάνη». Ο Ιησούς διέταξε τους ιερείς να ανέβουν. Μόλις αυτοί ανέβηκαν από την κήτη του ποταμού και τα πόδια τους πάτησαν στην όχθη, τα νερά του Ιορδάνη ξαναγύρισαν στον τόπο τους και πλημμύρισαν όλες τις όχθες του όπως και πριν. Ήταν τη 10η μέρα του πρώτου μήνα που ο λαός διάβηκε τον Ιορδάνη και στρατοπέδευσε στα Γάλγαλα ανατολικά της Ιεριχώ. Εκεί στα Γάλγαλα έστησε ο Ιησούς τις 12 πέτρες που είχαν πάρει από τον ποταμό και είπε στους Ισραηλίτες:
Όταν στο μέλλον ρωτούν τα παιδιά σας τους πατέρες τους τι σημαίνουν αυτές οι πέτρες, θα τους εξηγείτε πως οι Ισραηλίτες πέρασαν αυτόν εδώ τον ποταμό τον Ιορδάνη, βαδίζοντας σε έδαφος στεγνό. Ο Κύριος ο Θεός σας αποξέρανε μπροστά σας τα νερά του Ιορδάνη για να περάσετε, όπως ακριβώς είχε αποξηράνει την Ερυθρά θάλασσα για να περάσουμε εμείς. Όλα αυτά τα έκανε ο Κύριος ο Θεός σας, για να γνωρίσουν όλοι οι λαοί της γης πόσο μεγάλη είναι η δύναμή του και για να τον σέβεστε πάντοτε. Ιησούς του Ναβί, κεφάλαιο 5. Όταν οι βασιλιάδες όλοι των Αμοραίων που κατοικούσαν στα δυτικά του Ιορδάνη και οι βασιλιάδες των Χαναναίων που κατοικούσαν στα παραθαλάσσια έμαθαν ότι αποξήρανε ο Θεός τα νερά του Ιορδάνη για να περάσουν οι Ισραηλίτες, πανικοβλήθηκαν και δεν είχαν πια το θάρρος να τους αντιμετωπίσουν. Περιτομή και Πάσχα στον Ιορδάνη. Εκείνο το χρόνο ο Κύριος είπε στον Ιησού: «Φτιάξε κοφτερά μαχαίρια από πέτρα και κάνε πάλι περιτομή στους Ισραηλίτες για δεύτερη φορά». Ο Ιησούς έφτιαξε κοφτερά μαχαίρια από πέτρα και έκανε περιτομή σε όλους τους Ισραηλίτες κοντά στο λόφο των ακροβιστιών. Ο λόγος που ο Ιησούς έκανε την περιτομή ήταν ο εξής. Όλοι οι μάχημοι άντρες που είχαν βγει από την Αίγυπτο ήταν ήδη περιτμημένοι, ενώ τα αρσενικά μωρά που γεννήθηκαν μετά την έρημο στη διάρκεια της 40χρονης περιπλάνησης του λαού δεν είχαν περιτμηθεί. Επίσης, ως το τέλος αυτής της περίοδου πέθαναν όλοι όσοι την εποχή της εξόδου από την Αίγυπτο ήταν σε στρατεύσιμη ηλικία, επειδή δεν υπάκουσαν στα λόγια του Κυρίου. Ο Κύριος τους ορκίστηκε ότι δεν θα έβλεπαν τη χώρα που είχε υποσχεθεί με όρκο στους πατέρες τους να δώσει σε εμάς, τη χώρα που ρέει γάλα και μέλι. Στη θέση εκείνων λοιπόν ο Κύριος έβαλε τα παιδιά τους και σε αυτά έκανε την περιτομή ο Ιησούς, γιατί δεν είχαν περιτμηθεί στη διάρκεια της πορείας στην έρημο. Όταν περιτμήθηκε όλος ο λαός, έμειναν εκεί που είχαν κατασκηνώσει, ώσπου να επουλωθούν οι πληγές τους. Ο Κύριος είπε στον Ιησού: «Σήμερα αφαίρεσα την τροπή της Αιγύπτου από πάνω σας». Γι' αυτό ονομάστηκε ο τόπος εκείνος Γάλγαλα, όπως λέγεται μέχρι σήμερα. Οι Ισραηλίτες έμειναν στρατοπεδευμένοι στα Γάλγαλα και γιόρτασαν εκεί στις πεδιάδες της Ιεριχώ το Πάσχα, το βράδυ της 14ης μέρας εκείνου του μήνα. Την επομένη του Πάσχα έφαγαν άζυμο ψωμί και καβουρδισμένο στάρι, όλα φτιαγμένα από τα προϊόντα της περιοχής. Από εκείνη την ημέρα σταμάτησε να πέφτει το μάνα, αφού πια μπορούσαν και τρώγαν από τα προϊόντα της Χαναάν. Έτσι από τη χρονιά εκείνη οι Ισραηλίτες δεν είχαν πια το μάνα. Ο Ιησούς του Ναβί και ο άνθρωπος με το ξύφος. Μια μέρα όταν ο Ιησούς του Ναβί βρισκόταν κοντά στην Ιεριχώ, είδε ξαφνικά έναν άντρα να στέκεται μπροστά του με ένα γυμνό σπαθί στο χέρι. Ο Ιησούς τον πλησίασε και του είπε: «Είσαι μαζί μας ή με τους εχθρούς μας?» Ο άντρας απάντησε: «Όχι. Εγώ είμαι ο αρχηγός των στρατευμάτων του Κυρίου και τώρα μόλις ήρθα». Τότε ο Ιησούς έπεσε με το πρόσωπο στη γη, τον προσκύνησε και του είπε: «Τι διατάζει ο Κύριός μου το δούλο του?» Ο αρχηγός των στρατευμάτων του Κυρίου απάντησε στον Ιησού: «Βγάλε τα ποδήματά σου από τα πόδια σου, γιατί ο τόπος που πατάς είναι άγιος». Και ο Ιησούς υπάκουσε. Ιησούς του Ναβί, κεφάλαιο 6. Η Ιεριχώ είχε τα τείχη της κλειστά και αμπαρωμένα για να μην μπορέσουν να μπουν οι Ισραηλίτες. Κανείς δεν έβγαινε ούτε έμπαινε στην πόλη. Τότε είπε ο Κύριος στον Ιησού: «Σου παραδίνω την Ιεριχώ, το βασιλιά της και τους πολεμιστές της στα χέρια σου. Εσύ και όλος ο στρατός θα παρελάσετε γύρω από την πόλη, κάνοντας μια φορά την ημέρα επί 6 μέρες το γύρο της. 7 ιερείς θα πηγαίνουν μπροστά από την Κιβωτό και θα κρατούν 7 κεράτινες σάλπιγγες. Την 7η μέρα θα κάνετε 7 φορές το γύρο της πόλης, ενώ οι ιερείς θα σαλπίζουν με τις σάλπιγγες. Όταν τους ακούσετε να δώσουν παρατεταμένο σάλπισμα, τότε όλος ο στρατός θα βγάλει μεγάλον αλαλαγμό και το τείχος της πόλης θα πέσει κάτω. Αμέσως οι Ισραηλίτες θα ορμήσουν στην επίθεση και θα μπουν κατευθείαν στην πόλη». Ο Ιησούς, γιος του Ναβί,
Κάλεσε τους ιερείς και τους είπε: «Σηκώστε την κυβωτό της Διαθήκης και 7 ιερείς θα προπορεύονται μπροστά της, κρατώντας 7 κεράτινες σάλπιγγες». Έπειτα διέταξε το λαό: «Εμπρός, αρχίστε να κάνετε το γύρο της πόλης. Η εμπροστοφυλακή όμως να πηγαίνει μπροστά από την κυβωτό του Κυρίου». Σύμφωνα με τις διαταγές του Ιησού, οι 7 ιερείς που κρατούσαν τις κεράτινες σάλπιγγες πηγαίναν μπροστά από την κυβωτό και σάλπιζαν, ενώ εκείνοι που μετέφεραν την κυβωτό της Διαθήκης του Κυρίου τους ακολουθούσαν. Η εμπροστοφυλακή του στρατού βάδιζε μπροστά από τους ιερείς, οι οποίοι σάλπιζαν ασταμάτητα με τις σάλπιγγες, και το υπόλοιπο του στρατεύματος ήταν οπισθοφυλακή της κυβωτού. Ο Ιησούς είχε δώσει στο στρατό ρητή διαταγή: «Δε θα βγάλετε άχνα, λέξη δε θα βγει από το στόμα σας, ως τη μέρα που θα σας πω εγώ να αλλάξετε. Μόνο τότε θα φωνάξει». Έτσι η κυβωτός του Κυρίου έκανε μια φορά το γύρο της πόλης και έπειτα επέστρεψαν στο στρατόπεδο και πέρασαν εκεί τη νύχτα. Νωρίς το άλλο πρωί σηκώθηκε ο Ιησούς και οι ιερείς σήκωσαν πάλι την κυβωτό του Κυρίου. Οι 7 ιερείς με τις κεράτινες σάλπιγγες βάδιζαν μπροστά από την κυβωτό σαλπίζοντας συνεχώς. Η εμπροστοφυλακή προχωρούσε μπροστά τους και η οπισθοφυλακή ακολουθούσε την κυβωτό του Κυρίου. Τη δεύτερη μέρα έκαναν μία φορά το γύρο της πόλης και επέστρεψαν στο στρατόπεδο. 6 μέρες έκαναν το ίδιο. Την 7η μέρα σηκώθηκαν με την αυγή και έκαναν 7 φορές το γύρο της πόλης με τον ίδιο τρόπο. Ήταν η μόνη μέρα που έκαναν το γύρο της πόλης 7 φορές. Την 7η φορά, όταν οι ιερείς ήταν να σαλπίσουν τις σάλπιγγες, ο Ιησούς είπε στο λαό: «Αλλάξτε τώρα. Ο Κύριος σας παρέδωσε την πόλη. Η πόλη και ό,τι υπάρχει σε αυτήν θα γίνει ανάθεμα και θα καταστραφεί ως αφιέρωμα στον Κύριο. Μόνο τη Ραάβ την πόρνη θα αφήσετε να ζήσει, αυτήν και όλους όσοι είναι μαζί της στο σπίτι της, επειδή έκρυψε τους απεσταλμένους μας. Εσείς όμως φυλαχθείτε από το ανάθεμα. Μην πάρετε τίποτε από αυτά που είναι προορισμένα να καταστραφούν, γιατί τότε θα επιφέρετε κατάρα στο στρατόπεδο των Ισραηλιτών και θα προξενήσετε σε αυτό καταστροφή. Όλο το ασήμι και το χρυσάφι, τα χάλκινα και τα σιδερένια σκεύη θα αφιερωθούν στον Κύριο και θα τοποθετηθούν στο θησαυροφυλάκιο του Κυρίου». Μετά οι ιερείς σάλπισαν με τις σάλπιγγες. Και μόλις ο λαός άκουσε τον ήχο της σάλπιγγας, ξέσπασε σε μεγάλον αλλαλαγμό και σοριάστηκε το τείχος. Τότε ο στρατός επιτέθηκε στην πόλη, όρμησαν κατευθείαν μέσα και την κατέλαβαν. Κάθε τι που υπήρχε στην πόλη, άντρες και γυναίκες, νέοι, γέροι, βόδια, πρόβατα και γαϊδούρια, όλα παραδόθηκαν στη σφαγή. Η οικογένεια της Ραάβ σώζεται. Τότε είπε ο Ιησούς στους δύο άντρες που είχαν κατασκοπεύσει τη χώρα: «Μπείτε στο σπίτι εκείνης της πόρνης και βγάλτε την από εκεί, αυτήν και όλους όσοι είναι μαζί της, όπως της ορκιστήκατε». Εκείνοι μπήκαν στο σπίτι και έβγαλαν έξω τη Ραάβ, τους γονείς της, τα αδέρφια της και όλους τους υπόλοιπους συγγενείς της και τα υπάρχοντά της. Τους πήραν και τους εγκατέστησαν σε ασφαλές μέρος έξω από το στρατόπεδο των Ισραηλιτών. Ύστερα έβαλαν φωτιά στην πόλη και έκαναν στάχτη ό,τι βρισκόταν μέσα σε αυτήν. Μόνο το ασήμι, το χρυσάφι, τα χάλκινα και τα σιδερένια αντικείμενα τα πήραν και τα τοποθέτησαν στο θησαυροφυλάκιο του οίκου του Κυρίου. Αλλά ο Ιησούς χάρισε τη ζωή στη Ραάβ την πόρνη, στην οικογένεια του πατέρα της και σε όλους τους δικούς της, επειδή είχε κρύψει τους ανθρώπους που αυτός είχε στείλει για να κατασκοπεύσουν την Ιεριχώ. Η Ραάβ εγκαταστάθηκε ανάμεσα στους Ισραηλίτες και οι απόγονοι της ζουν μέχρι σήμερα. Εκείνες τις μέρες ο Ιησούς έδωσε αυτόν τον όρκο σχετικά με την Ιεριχώ: «Καταραμένος να είναι από τον Κύριο ο άνθρωπος που θα επιχειρήσει να ξαναχτίσει αυτή την πόλη. Με τίμημα το γιο του τον πρωτότοκο θα βάλει τα θεμελιά της. Τις πύλες της θα στήσει με τίμημα το νιώτερο το γιο». Ο Κύριος ήταν με τον Ιησού και η φήμη του απλώθηκε σε ολόκληρη τη χώρα. Ιησούς του Ναβί, κεφάλαιο 7. Η αλλαγή τροπής του πολέμου. Οι Ισραηλίτες όμως αμάρτησαν σοβαρά στο θέμα των αφιερωμάτων. Ο Αχάν, γιος του Χαρμί, εγγονός του Ζαβδί και δυσέγγονος του Ζεράχ από τη φυλή Ιούδα, πήρε για δικά του μερικά από τα αφιερώματα.
Εξαιτίας αυτού λοιπόν ο Κύριος οργίστηκε εναντίον των Ισραηλιτών. Από την Ιεριχώ ο Ιησούς έστειλε ανθρώπους στη γη που βρίσκεται κοντά στη Βεθ Αβέν, ανατολικά της Βεθήλ, με τη διαταγή να κατασκοπεύσουν την περιοχή. Πράγματι, εκείνοι πήγαν και κατασκόπευσαν τη γη. Όταν επέστρεψαν στο Ιησού το ανέφεραν. Δεν είναι ανάγκη να πάει όλος ο στρατός για να καταλάβει τη γη και να μπουν όλοι σε τέτοιον κόπο. Δεν είναι μεγάλη πόλη. 2-3 χιλιάδες άντρες είναι αρκετοί. Ξεκίνησαν λοιπόν να πολεμήσουν περίπου 3 χιλιάδες άντρες, αλλά αναγκάστηκαν να υποχωρήσουν μπροστά στους κατοίκους της γη. Σκότωσαν από τους Ισραηλίτες περίπου 36 άντρες και τους υπόλοιπους τους καταδίωξαν από την πύλη της πόλης ως τη Σιβαρίμ και τους σύντριψαν στην κατοφέρεια. Έτσι ο λαός λύγησε και έχασε το θάρρος του. Τότε ο Ιησούς έσκησε τα ρούχα του, έριξε χώμα στο κεφάλι του και έπεσε με το πρόσωπο στη γη μπροστά στην κεβωτό του Κυρίου ως το βράδυ. Τα ίδια έκαναν και οι πρεσβύτεροι του λαού. Ο Ιησούς προσευχήθηκε. Παντοδύναμε Κύριε, γιατί άφησες αυτό το λαό να διαβεί τον Ιορδάνη, για να μας παραδώσεις την εξουσία των Αμοραίων και να μας εξοντώσουν? Μακάρι να είχαμε μείνει από την άλλη μεριά του ποταμού. Σε παρακαλώ Κύριε, τι να πω τώρα που οι Ισραηλίτες κατατροπώθηκαν από τους εχθρούς τους? Όταν το μάθουν οι Χαναναίοι και οι άλλοι κάτοικοι της χώρας, θα μας περικυκλώσουν και θα μας εξαφανίσουν από τη γη. Και τι θα κάνεις τότε για να περισσωθεί η δόξα του μεγάλου σου ονόματος? Ο Κύριος απάντησε στον Ιησού. Σήκω πάνω. Τι έπεσες με το πρόσωπο κατά γης? Οι Ισραηλίτες αμάρτησαν. Παρέβηκαν τις υποχρεώσεις που ανέλαβαν απέναντί μου. Πήραν πράγματα από τα αφιερώματα, τα έκλεψαν, τα συγκάλυψαν με ψέματα και τα έκρυψαν ανάμεσα στα πράγματά τους. Γι' αυτό και δεν θα μπορέσουν πια να αντισταθούν στους εχθρούς τους. Θα τρέπονται σε φυγή μπροστά τους, γιατί τώρα αυτοί οι ίδιοι καταδίκασαν τους εαυτούς τους. Δεν θα είμαι πια μαζί σας, αν δεν πετάξετε μακριά σας τα απαγορευμένα αντικείμενα. Σήκω λοιπόν, προετοίμασε το λαό και πες τους. Καθαριστείτε για αύριο, γιατί ο Κύριος ο Θεός σας λέει πως το ανάθεμα είναι ανάμεσά σας Ισραηλίτες. Δεν θα μπορέσετε πια να αντισταθείτε στους εχθρούς σας, ωστότου πετάξετε μακριά σας τα απαγορευμένα αντικείμενα. Αύριο το πρωί θα πλησιάσετε κάθε φυλή χωριστά μία-μία, και η φυλή που θα υποδείξει ο Κύριος με κλήρο θα πλησιάσει κατά συγγένειες, και η οικογένεια που θα υποδείξει ο Κύριος με κλήρο θα πλησιάσει ο ένας άντρας μετά τον άλλο. Και ο Κύριος θα φανερώσει ποιος από αυτούς έχει τα απαγορευμένα αντικείμενα. Τότε θα καεί αυτός μαζί με όλα του τα υπάρχοντα, γιατί παρέβηκε τις υποχρεώσεις του απέναντί μου και ντρόπιασε τους Ισραηλίτες. Η αποκάλυψη και τιμωρία της αμαρτίας. Την άλλη μέρα το πρωί σηκώθηκε ο Ιησούς και διέταξε να πλησιάσουν οι Ισραηλίτες κατά φυλές. Πλησίασαν μία-μία χωριστά και κληρώθηκε η φυλή Ιούδα. Μετά διέταξε να πλησιάσουν μία-μία οι συγγένειες της φυλής Ιούδα. Πλησίασαν και κληρώθηκε η συγγένεια των Ζαρχιτών. Κάλεσε τότε τη συγγένεια των Ζαρχιτών να πλησιάσουν κατά οικογένειες μία-μία και κληρώθηκε η οικογένεια του Ζαβδί. Τέλος κάλεσε να πλησιάσει η οικογένεια του Ζαβδί, ο ένας άντρας μετά τον άλλο, και κληρώθηκε ο Αχάν, γιος του Χαρμί, εγγονός του Ζαβδί και δυσέγγονος του Ζαρά από τη φυλή Ιούδα. Τότε είπε ο Ιησούς στον Αχάν: «Αναγνώρισε, παιδί μου, το μεγαλείο του Κυρίου του Θεού του Ισραήλ και εξομολογήσου σε αυτόν. Πες μου τώρα τι έχεις κάνει. Μη μου κρύψεις τίποτα». Ο Αχάν απάντησε στον Ιησού: «Πράγματι, εγώ είμαι που αμάρτησα στον Κύριο το Θεό του Ισραήλ. Έκανα το εξής. Όταν είδα ανάμεσα στα λάφυρα έναν ωραίο μανδύα από τη Σινάρ, 200 σύκλους ασήμι και ένα χρυσό ραβδί, που ζύγιζε 50 σύκλους, τα πεθύμησε και τα πήρα. Βρίσκονται κρυμμένα στο έδαφος μέσα στη σκηνή του. Το ασήμι είναι από κάτω». Ο Ιησούς έστειλε ανθρώπους στη σκηνή του Αχάν. Αυτοί έτρεξαν εκεί και πραγματικά όλα αυτά ήταν κρυμμένα στη σκηνή του και το ασήμι ήταν από κάτω. Τα έβγαλαν λοιπόν από τη σκηνή, τα έφεραν στον Ιησού και στους Ισραηλίτες και τα άπλωσαν ενώπιον του Κυρίου. Τότε ο Ιησούς και όλος ο λαός μαζί του συνέλαβαν τον Αχάν, γιο του Χαρμί, και τον έφεραν στην κοιλάδα Αχόρ. Μαζί με αυτόν έφεραν το ασήμι, το μανδύα και το χρυσό ραβδί, τους γιους του, τις κόρες του, τα βόδια του, τα γαϊδούρια του, τα πρόβατά του, τη σκηνή του, όλα του τα υπάρχοντα. Ο Ιησούς είπε στον Αχάν: «Γιατί μας προξένησες αυτήν τη δυστυχία? Ο Κύριος σήμερα θα προξενήσει δυστυχία σε σένα.
Τότε όλοι οι Ισραηλίτες θανάτωσαν αυτόν και τους συγγενείς του με λιθοβολισμό και μετά τους έκαψαν. Έπειτα ύψωσαν πάνω από τον Αχάν ένα μεγάλο σωρό πέτρες, ο οποίος σώζεται μέχρι σήμερα. Έτσι σταμάτησε η οργή του Κυρίου. Εξαιτίας αυτού του περιστατικού, ο τόπος εκείνος ονομάστηκε Κοιλάδα Αχόρ και έτσι λέγεται μέχρι σήμερα. Ιησούς του Ναβί, κεφάλαιο 8. Το στρατήγημα του Ιησού. Ο Κύριος είπε στον Ιησού: «Μη φοβάσαι και μη δηλιάζεις. Πάρε μαζί σου όλο το στρατό και πήγαινε να επιτεθείς εναντίον της γη. Θα παραδώσω στα χέρια σου το βασιλιά της, το λαό του, την πόλη και τη χώρα του. Θα κάνεις στη γη και στο βασιλιά της ό,τι έκανες στην Ιεριχώ και στο βασιλιά της. Αλλά τα λάφυρά της και τα κτίνη της θα τα πάρετε εσείς. Στήστε ενέδρα από το πίσω μέρος της πόλης». Τότε ο Ιησούς ετοιμάστηκε να επιτεθεί στη γη με όλο του το στρατό. Διάλεξε 3.000 γενναίους άντρες και τους έστειλε τη νύχτα με την εξής διαταγή: «Προσέξτε, να στήσετε ενέδρα από το πίσω μέρος της πόλης, χωρίς να απομακρυνθείτε πολύ από την πόλη, και να είστε όλοι σας σε επιφυλακή. Εγώ θα πλησιάσω με τους άντρες μου στην πόλη. Όταν οι άντρες της γη βγουν εναντίον μας όπως την άλλη φορά, εμείς θα υποχωρήσουμε. Όσο αυτοί θα μας καταδιώκουν, εμείς θα υποχωρούμε, ώσπου να τους απομακρύνουμε από την πόλη, γιατί θα νομίζουν ότι τραπήκαμε σε φυγή όπως την πρώτη φορά. Τότε εσείς θα βγείτε από την ενέδρα και θα καταλάβετε την πόλη. Θα σας την παραδώσει ο Κύριος ο Θεός σας. Και όταν καταλάβετε την πόλη, θα την παραδώσετε στη φωτιά, σύμφωνα με την προσταγή του Κυρίου. Αυτές είναι οι διαταγές που σας δίνω». Με διαταγή του Ιησού λοιπόν πήγαν και έστησαν την ενέδρα τους ανάμεσα στη Βεθήλ και στη γη, δυτικά της γη. Ο Ιησούς πέρασε τη νύχτα εκείνη στο στρατόπεδο. Το πρωί σηκώθηκε, επιθεώρησε τους άντρες του και βάδισε επικεφαλής τους μαζί με τους πρεσβυτέρους του Ισραήλ προς τη γη. Οι άντρες του προχώρησαν και έφτασαν απέναντι από τη γη και πήραν θέση στα βόρεια της πόλης. Ανάμεσα σε αυτούς και στην πόλη ήταν κοιλάδα. Ο Ιησούς διάλεξε περίπου 5.000 άντρες και τους έβαλε σε ενέδρα ανάμεσα στη Βεθήλ και στη γη στα δυτικά της πόλης. Έτσι, ο Κυρίος στρατός είχε πάρει θέση στα βόρεια της πόλης με την οπισθοφυλακή στα δυτικά. Ο Ιησούς διανυκτέρευσε στην κοιλάδα. Μόλις ο βασιλιάς της γη είδε τους Ισραηλίτες, έσπευσε με όλο το στρατό του να βγει από την πόλη και να τους πολεμήσει στην κοιλάδα του Ιορδάνη, στην ίδια θέση όπως και προηγουμένως. Δεν ήξερε όμως ότι υπήρχε εναντίον του ενέδρα στα δυτικά της πόλης. Ο Ιησούς και οι Ισραηλίτες προσποιήθηκαν ότι είχαν νικηθεί από αυτούς και τράπηκαν δήθεν σε φυγή προς την έρημο. Τότε όλος ο πληθυσμός της πόλης διατάχθηκαν να βγουν και να καταδιώξουν τον Ιησού. Έτσι απομακρύνθηκαν από την πόλη. Κανείς δεν έμεινε στη γη που να μην βγει να καταδιώξει τους Ισραηλίτες. Και άφησαν την πόλη ανυπεράσπιστη. Κατάκτηση και καταστροφή της γη. Τότε ο Κύριος είπε στον Ιησού: «Άπλωσε προς τη γη τη λόγχη που κρατάς στο χέρι σου, γιατί θα σου παραδώσω την πόλη». Ο Ιησούς άπλωσε τη λόγχη του προς τη γη. Οι στρατιώτες της ενέδρας σηκώθηκαν γρήγορα από τη θέση τους, έτρεξαν μέσα στην πόλη και την κατέλαβαν και αμέσως της έβαλαν φωτιά. Όταν οι άντρες της γη κοίταξαν πίσω τους και είδαν τον καπνό να ανεβαίνει από την πόλη προς τον ουρανό, κατάλαβαν πως δεν μπορούσαν να ξεφύγουν από πουθενά. Οι Ισραηλίτες που δήθεν έφευγαν κυνηγημένοι προς την έρημο, στράφηκαν τώρα εναντίον τους. Όταν ο Ιησούς και ο στρατός του είδαν ότι οι άντρες της ενέδρας είχαν κυριέψει την πόλη και είδαν και τον καπνό που ανέβαινε από αυτήν, γύρισαν και χτύπησαν τους άντρες της γη. Οι Ισραηλίτες από την πόλη βγήκαν και αυτοί στην καταδίωξη και έτσι οι άντρες της γη βρέθηκαν περικυκλωμένοι από όλες τις μεριές. Οι Ισραηλίτες τους νίκησαν και δεν άφησαν ούτε ένα ζωντανό, ούτε ένα φυγάδα. Το βασιλιά της γη τον συνέλαβαν ζωντανό και τον έφεραν στον Ιησού. Οι Ισραηλίτες θανάτωσαν όλους τους κατοίκους της γη στους αγρούς και στην έρημο, εκεί όπου και αυτοί τους είχαν καταδιώξει. Δεν έμεινε ούτε ένα ζωντανός. Μετά γύρισαν πίσω στη γη και εξόντωσαν τον υπόλοιπο πληθυσμό. Την ημέρα εκείνη σκοτώθηκαν όλοι οι κάτοικοι της γη. 12.000, άντρες και γυναίκες. Στο μεταξύ ο Ιησούς κρατούσε το χέρι του με τη λόγχη τεντωμένο προς την κατεύθυνση της γη, ωστότου θανατώθηκαν όλοι οι κάτοικοι της. Οι Ισραηλίτες πήραν για τον εαυτό τους μόνο τα κτίνη και τα λάφυρα εκείνης της πόλης, σύμφωνα με τη διαταγή που είχε δώσει ο Κύριος τον Ιησού. Έτσι ο Ιησούς πυρπόλησε τη γη και τη μετέβαλε σε σωρό ερυπείων και μέχρι σήμερα
είναι τόπος έρημος. Το βασιλιά της γη τον κρέμασε σε ένα δέντρο και έμεινε εκεί κρεμασμένος ως το βράδυ. Με το ηλιοβασίλεμα ο Ιησούς διέταξε να κατεβάσουν το πτώμα από το δέντρο και να το ρίξουν μπρος στην πύλη της πόλης. Πάνω του έριξαν ένα μεγάλο σωρό πέτρες, ο οποίος σώζεται μέχρι σήμερα. Η αναγραφή του νόμου στο όρος Εβάλ. Στο όρος Εβάλ ο Ιησούς έχθισε θυσιαστήριο στον Κύριο το Θεό του Ισραήλ. Έτσι είχε διατάξει τους Ισραηλίτες ο Μωυσής ο δούλος του Κυρίου και είναι γραμμένο στο βιβλίο του νόμου του Μωυσή. Το θυσιαστήριο ήταν από αλάξευτες πέτρες που δεν τις είχε αγγίξει σιδερένιο εργαλείο. Πάνω σε αυτό πρόσφεραν στον Κύριο ολοκαυτώματα και θυσίες κοινωνίας. Εκεί, πάνω στις πέτρες του θυσιαστηρίου, ο Ιησούς χάραξε ενώπιον των Ισραηλιτών ένα αντίγραφο του νόμου που είχε γράψει ο Μωυσής. Έπειτα όλος ο λαός του Ισραήλ με τους πρεσβυτέρους τους, τους αρχηγούς τους και τους κριτές τους, καθώς και οι ξένοι που ζούσαν ανάμεσά τους, στάθηκαν από τη μια και από την άλλη μεριά της κυβωτού της Διαθήκης του Κυρίου. Απέναντί τους στέκονταν οι ιερείς Λεβίτες που βάσταζαν την κυβωτό. Οι μισοί στάθηκαν από τη μεριά του όρους Γεριζίμ και οι άλλοι μισοί από την πλευρά του όρους Εβάλ. Αυτό τους είχε διατάξει για πρώτη φορά ο Μωυσής ο δούλος του Κυρίου, όταν θα ερχόταν ο καιρός να δεχτεί την ευλογία ο Ισραηλιτικός λαός. Κατόπιν ο Ιησούς διάβασε όλες τις εντολές του νόμου, τις ευλογίες και τις κατάρες που ήταν γραμμένες στο βιβλίο του νόμου. Δεν έμεινε καμιά εντολή από όλες όσες είχε δώσει ο Μωυσής που να μην τη διάβασε ο Ιησούς στους Ισραηλίτες, οι οποίοι ήταν εκεί συναθροισμένοι μαζί με τις γυναίκες τους, τα παιδιά τους και τους ξένους που ζούσαν ανάμεσά τους. Ιησούς του Ναβί, κεφάλαιο 9. Η απάτη των Γαβαωνιτών. Τα κατορθώματα των Ισραηλιτών τα έμαθαν οι βασιλιάδες δυτικά του Ιορδάνη στις ορεινές και στις παιδινές περιοχές και στα παράλια της Μεσογείου μέχρι το Λίβανο, δηλαδή οι βασιλιάδες των Χεταίων, των Αμοραίων, των Χαναναίων, των Φερεζαίων, των Εβαίων και των Ιεβουσαίων. Συνασπίστηκαν τότε για να πολεμήσουν ενωμένοι τον Ιησού και τους Ισραηλίτες. Οι κάτοικοι όμως της Γαβαών, οι Εβαίοι, όταν έμαθαν τι είχε κάνει ο Ιησούς στην Ιεριχώ και στη Γε, αποφάσισαν να ενεργήσουν με πανουργία. Ξεκίνησαν λοιπόν έχοντας φορτωμένα τα γαϊδούρια τους με παλιά σακιά και με μπαλωμένα ασκιά κρασιού. Φόρεσαν παλιά παπούτσια και κορελιασμένα ρούχα και πήραν για το δρόμο ξερό τριμμένο ψωμί. Ήρθαν στο στρατόπεδο στα Γάλγαλα και είπαν στον Ιησού και στους Ισραηλίτες: «Εμείς ερχόμαστε από μακρινή χώρα και σας ζητάμε να κάνετε συμμαχία μαζί μας». Οι Ισραηλίτες απάντησαν στους Εβραίους: «Εσείς μπορεί να κατοικείτε στη γύρω περιοχή. Πώς μπορούμε εμείς να κάνουμε συμμαχία μαζί σας?» Τότε εκείνοι είπαν στον Ιησού: «Δούλοι σου είμαστε». Ο Ιησούς τους ρώτησε: «Μα ποιοι είστε εσείς και από πού έρχεστε?» Αυτοί του απάντησαν: «Εμείς οι δούλοι σου ερχόμαστε από χώρα πολύ μακρινή. Έφτασε σε εμάς η φήμη του Κυρίου του Θεού σου και όλα όσα έκανε στην Αίγυπτο, αυτά που έκανε στους δύο βασιλιάδες των Αμοραίων ανατολικά του Ιορδάνη, δηλαδή στον Σιχόν βασιλιά της Ισεβών και στον Όγ βασιλιά της Βασάν που ζούσε στην Ασταρόθ. Έτσι οι αρχηγοί μας και ο λαός της χώρας μας μας είπαν να πάρουμε μαζί μας τρόφιμα για το δρόμο και να έρθουμε να σας συναντήσουμε και να σας δηλώσουμε πως είμαστε δούλοι σας. Τώρα λοιπόν, κάνετε συνθήκη μαζί μας. Κοιτάξτε το ψωμί μας. Ζεστό το πήραμε από τα σπίτια μας όταν ξεκινήσαμε να έρθουμε σε εσάς και τώρα είναι ξέρω και τριμμένο. Αυτά τα ασκιά του κρασιού ήταν καινούργια όταν τα γεμίσαμε και τώρα είναι σκισμένα. Τα ρούχα μας και τα παπούτσια μας πάλιωσαν από αυτήν την τόσο μακρινή οδηπορία. Οι Ισραηλίτες δοκίμασαν από τα τρόφιμά τους, χωρίς όμως να ζητήσουν τη συμβουλή του Κυρίου. Έτσι ο Ιησούς έκανε μαζί τους συνθήκη ειρήνης να τους αφήσει να ζήσουν. Και οι αρχηγοί της κοινότητας του Ισραήλ τους το επιβεβαίωσαν με όρκο. Τρεις μέρες όμως μετά τη σύναψη αυτής της συνθήκης, οι Ισραηλίτες πληροφορήθηκαν ότι αυτοί ήταν γειτονές τους και κατοικούσαν εκεί γύρω. Οι Ισραηλίτες έφυγαν από εκεί και την τρίτη μέρα έφτασαν στις πόλεις των Γαβαωνιτών, δηλαδή στη Γαβαών, στην Κεφυρά, στην Βερόθ και στην Κυριάθη Αρήμ. Δεν μπορούσαν όμως να σκοτώσουν τους κατοίκους επειδή οι αρχηγοί της κοινότητάς τους είχαν δώσει επίσημο όρκο στο όνομα του Κυρίου του Θεού του Ισραήλ. Και όλοι οι Ισραηλίτες είχαν παράπονα εναντίον των αρχηγών τους. Οι αρχηγοί όμως τους απάντησαν: «Εμείς έχουμε δώσει όρκο στο όνομα του Κυρίου του Θεού του Ισραήλ και τώρα δεν μπορούμε να τους βλάψουμε. Είμαστε υποχρεωμένοι να τους αφήσουμε να ζήσουν για να μην ξεσπάσει πάνω μας η οργή του Θεού εξαιτίας του όρκου που τους δώσαμε. Να τι θα κάνουμε όμως.
Θα τους αφήσουμε να ζήσουν, αλλά θα τους υποχρεώσουμε να γίνουν ξυλοκόποι και νεροκουβαλητές για ολόκληρη την κοινότητα. Αυτά εισηγήθηκαν οι αρχηγοί. Τότε ο Ιησούς κάλεσε τους Γαβαονίτες και τους είπε: «Γιατί μας εξαπατήσατε λέγοντας ότι έρχοσαστε από πολύ μακριά ενώ κατοικείτε εδώ κοντά μας? Καταραμένοι να είστε. Θα είστε παντοτινά δούλοι μας, να κόβετε ξύλα και να βγάζετε νερό για το κατοικητήριο του Θεού μου». Εκείνοι το αποκρίθηκαν: «Οι δούλοι σου ακούσαμε πολλές φορές ότι ο Κύριος ο Θεός σου είχε διατάξει το Μωυσή το δούλο του να σας δώσει όλη αυτή τη χώρα και να εξολοθρεύσει όλους τους κατοίκους της στο πέρασμά σας. Σας φοβηθήκαμε λοιπόν μήπως μας σκοτώσετε και γι' αυτό κάναμε αυτή την πράξη. Και τώρα είμαστε στη διάθεσή σου. Κάνε με εμάς ό,τι νομίσεις καλό και σωστό». Ο Ιησούς συμπεριφέρθηκε σε αυτούς όπως είχε αποφασιστεί. Τους γλίτωσε από τους Ισραηλίτες και δεν τους σκότωσαν. Αλλά από εκείνη τη μέρα τους έβαλε να κόβουν ξύλα και να βγάζουν νερό για το θυσιαστήριο του Κυρίου, στον τόπο που ο Κύριος τα διάλεγε, και αυτό γίνεται μέχρι σήμερα. Ιησούς του Ναβί, κεφάλαιο 10. Η ήττα των πέντε αμοραίων βασιλιάδων. Ο Αδονισεδέκ, βασιλιάς της Ιερουσαλήμ, έμαθε τα όσα ο Ιησούς έκανε στη γη και στο βασιλιά της, ότι δηλαδή την κατέλαβε και την κατέστρεψε, καθώς και όσα έκανε στην Ιεριχώ και στο δικό της βασιλιά. Επίσης έμαθε ότι οι Γαβαονίτες έκαναν ειρήνη με τους Ισραηλίτες και ζούσαν ανάμεσά τους. Φοβήθηκε λοιπόν πάρα πολύ, γιατί η Γαβαών ήταν μεγάλη πόλη, ακόμα μεγαλύτερη από τη Γε και σημαντική όπως οι πόλεις που έχουν βασιλιά. Επίσης οι άντρες της ήταν όλοι γενναίοι πολεμιστές. Έστειλε λοιπόν ο Αδονισεκ το εξής μήνυμα στον Οάμ βασιλιά της Χεβρών, στον Πυράμ βασιλιά της Ιαρμούθ, στον Ιαφιά βασιλιά της Λαχής και στο Δεβίρ βασιλιά της Εγλών: «Ελάτε να με βοηθήσετε να επιτεθούμε στη Γαβαών, επειδή έκανε ειρήνη με τον Ιησού και με τους Ισραηλίτες». Έτσι πέντε αμοραίοι βασιλιάδες, ο βασιλιάς της Ιερουσαλήμ, της Χεβρών, της Ιαρμούθ, της Λαχής και της Εγλών, συμμάχησαν να εκστρατεύσουν με όλα τους τα στρατεύματα. Πολιόρκησαν λοιπόν την πόλη της Γαβαών και στη συνέχεια της επιτέθηκαν. Οι Γαβαονίτες έστειλαν μήνυμα στον Ιησού στο στρατόπεδο στα Γάλγαλα και του έλεγαν: «Μην εγκαταλείψεις τους δούλους σου. Έλα γρήγορα κοντά μας. Βοήθησέ μας και σώσε μας. Γιατί όλοι οι βασιλιάδες των Αμοραίων που κατοικούν στην ορεινή περιοχή έχουν συνασπιστεί εναντίον μας». Αμέσως ο Ιησούς έφυγε από τα Γάλγαλα μαζί με όλο το στρατό του και τους επίλεκτους πολεμιστές. Ο Κύριος του είπε: «Μην τους φοβάσαι, γιατί εγώ θα τους παραδώσω στην εξουσία σου. Κανένας από αυτούς δεν θα μπορέσει να σου αντισταθεί». Έτσι, ο Ιησούς, μετά από ολονύκτια πορεία από τα Γάλγαλα ως τη Γαβαών, επιτέθηκε ευνηδιαστικά εναντίον των Αμοραίων. Ο Κύριος τότε τους έκανε να υποχωρήσουν μπροστά στους Ισραηλίτες και υπέστησαν φοβερή ήττα εκεί στη Γαβαών. Οι Ισραηλίτες τους καταδίωξαν στην Ανοφέρεια προς την Βεθ Χορών και συνέχισαν να τους χτυπούν ως την Αζεκά και την Μακιδά. Και ενώ οι Αμοραίοι έφευγαν κυνηγημένοι από τους Ισραηλίτες και είχαν φτάσει στην κατοφέρεια της Βεθ Χορών, ο Κύριος έριξε πάνω τους από τον ουρανό χαλάζι χοντρό σαν πέτρες ως την Αζικά, και σκοτώθηκαν από το χαλάζι αυτό περισσότεροι από όσους εξόντουσαν οι Ισραηλίτες. Την ημέρα που ο Κύριος παρέδωσε τους Αμοραίους στους Ισραηλίτες, ο Ιησούς μπροστά σε όλους προσευχήθηκε στον Κύριο και φώναξε: «Στάσου ήλιε πάνω από τη Γαβαών, και εσύ φεγγάρι πάνω από την κοιλάδα της Ελών». Και ο ήλιος στάθηκε και το φεγγάρι ακινητοποιήθηκε, ωστότου ο λαός εκδικήθηκε τους εχθρούς του. Πράγματι, ο ήλιος στάθηκε κατά μεσής του ουρανού και δεν πήγαινε να δύσει, και αυτό κράτησε σχεδόν μια μέρα. Αυτά είναι γραμμένα στο βιβλίο των ηρώων. Ποτέ στο παρελθόν δεν είχε υπάρξει μέρα σαν αυτήν, κι ούτε υπήρξε στο μέλλον, που ο Κύριος να υπακούσει σε έναν άνθρωπο. Αλλά ο ίδιος ο Κύριος πολεμούσε στο πλευρό των Ισραηλιτών. Έπειτα ο Ιησούς και όλοι οι Ισραηλίτες γύρισαν στο στρατόπεδο στα Γάλγαλα. Η εκτέλεση των πέντε βασιλιάδων. Οι πέντε εκείνοι αμοραίοι βασιλιάδες έφυγαν και κρύφτηκαν στη σπηλιά της Μακιδά. Όταν αυτό αναφέρθηκε στον Ιησού, εκείνος διέταξε: «Κυλήστε μεγάλες πέτρες στην είσοδο της σπηλιάς και βάλτε άντρες να τους φυλάνε. Εσείς όμως μη στέκεστε. Καταδιώξτε τους εχθρούς σας και χτυπήστε τους από τα νότα. Μην τους αφήσετε να μπουν στις πόλεις τους. Ο Κύριος ο Θεός σας
τους παρέδωσε στην εξουσία σας. Ο Ιησούς και οι Ισραηλίτες ολοκλήρωσαν την εξόντωση των Αμορρέων, εξόντωση τελειωτική. Όσοι από αυτούς μπόρεσαν να ξεφύγουν, κατέφυγαν στις οχυρωμένες πόλεις τους. Μετά όλοι οι άντρες των Ισραηλιτών γύρισαν σώοι στον Ιησού, στο στρατόπεδο της Μακηδά. Και κανένας δεν τολμούσε πια να πει κουβέντα εναντίον των Ισραηλιτών. Κατόπιν ο Ιησούς διέταξε: «Ανοίξτε την είσοδο της σπηλιάς και φέρτε μου έξω αυτούς τους πέντε βασιλιάδες». Άνοιξαν λοιπόν τη σπηλιά και του έφεραν έξω τους πέντε βασιλιάδες. Το βασιλιά της Ιερουσαλήμ, της Χεβρών, της Ιαρμούθ, της Λαχής και της Εγλών. Τότε ο Ιησούς κάλεσε όλους τους Ισραηλίτες και έδωσε την εξής διαταγή στους αρχηγούς του στρατού που είχαν πολεμήσει μαζί του. «Πλησιάστε. Βάλτε τα πόδια σας πάνω στον τράχυλο των βασιλιάδων αυτών». Εκείνοι πλησίασαν και έβαλαν τα πόδια τους πάνω στον τράχυλό τους. «Μη φοβάστε και μη δηλιάζετε», τους είπε. «Να είστε θαραλέοι και δυνατοί, γιατί αυτά θα κάνει ο Κύριος σε όλους τους εχθρούς σας που εναντίον τους θα πολεμήσετε». Έπειτα ο Ιησούς θανάτωσε τους βασιλιάδες και τους κρέμασε σε πέντε δέντρα. Εκεί έμειναν κρεμασμένοι ως το βράδυ. Όταν βασίλευε ο ήλιος, ο Ιησούς πρόσταξε και τους κατέβασαν από τα δέντρα και τους έριξαν στην ίδια σπηλιά όπου είχαν κρυφτεί. Στην είσοδο της σπηλιάς κύλησαν μεγάλες πέτρες, οι οποίες και βρίσκονται εκεί μέχρι σήμερα. Η κατάκτηση των πόλεων του Νότου. Την ημέρα εκείνη ο Ιησούς κατέλαβε την πόλη της Μακηδά και θανάτωσε το βασιλιά και όλους τους κατοίκους της. Κανένα δεν άφησε να ξεφύγει. Στο βασιλιά της Μακηδά έκανε ό,τι είχε κάνει και στο βασιλιά της Ιεριχώ. Από τη Μακηδά ο Ιησούς και οι Ισραηλίτες επιτέθηκαν στη Λιβνά. Ο Κύριος τους την παρέδωσε και αυτήν μαζί με το βασιλιά της. Οι Ισραηλίτες σκότωσαν όλους τους κατοίκους της. Κανένα δεν άφησαν να ξεφύγει. Ο Ιησούς έκανε στο βασιλιά της ό,τι είχε κάνει και στο βασιλιά της Ιεριχώ. Από τη Λιβνά πήγε μαζί με τους Ισραηλίτες στη Λαχής. Στρατοπέδευσε έξω από την πόλη και της επιτέθηκε. Ο Κύριος παρέδωσε τη Λαχής στους Ισραηλίτες. Τη δεύτερη μέρα της μάχης, ο Ιησούς κατέλαβε την πόλη και σκότωσε όλους τους κατοίκους της, όπως ακριβώς είχε κάνει στη Λιβνά. Ο Οράμ, βασιλιάς της Γεζέρ, βγήκε τότε στον πόλεμο για να βοηθήσει τη Λαχής. Αλλά ο Ιησούς τον χτύπησε αυτόν και το στρατό του και κανένα δεν άφησε να ξεφύγει. Από τη Λαχής ο Ιησούς και οι Ισραηλίτες πήγαν στην Εγλών. Στρατοπέδευσαν έξω από την πόλη και επιτεθήκαν εναντίον της. Την ίδια μέρα την κατέλαβαν, σκότωσαν όλους τους κατοίκους της και κατέστρεψαν εντελώς την πόλη όπως είχαν κάνει και στη Λαχής. Από την Εγλών ο Ιησούς και οι Ισραηλίτες πήγαν στη Χεβρών. Επιτεθήκαν στην πόλη, την κατέλαβαν και σκότωσαν όλους τους κατοίκους της και το βασιλιά της. Επίσης κατέλαβαν όλες τις γύρω πόλεις και σκότωσαν τους κατοίκους τους. Δεν άφησαν κανένα να ξεφύγει, όπως ακριβώς είχαν κάνει και στην Εγλών. Κατέστρεψαν και την πόλη και εξολόθρευσαν όλους τους κατοίκους της. Στη συνέχεια ο Ιησούς και οι Ισραηλίτες στράφηκαν εναντίον της Δεβίρ και επιτεθήκαν. Κατέλαβαν την πόλη μαζί με τον βασιλιά της καθώς και όλες τις γύρω πόλεις και σκότωσαν τους κατοίκους τους. Κανέναν δεν άφησαν να ξεφύγει. Ο Ιησούς έκανε στη Δεβίρ και στο βασιλιά της ό,τι ακριβώς είχε κάνει στη Χεβρών και επίσης στη Λιβνά και στο βασιλιά της. Ο Ιησούς κυρίεψε όλη τη χώρα. Την ορεινή περιοχή και τις περιοχές του Νότου, την παιδινή περιοχή και τις πλαγιές των βουνών. Εξολόθρευσε όλους τους βασιλιάδες της χώρας, καθώς και κάθε πλάσμα ζωντανό. Δεν άφησε κανένα να ξεφύγει, όπως τον είχε διατάξει ο Κύριος, ο Θεός του Ισραήλ. Κατέκτησε όλη τη χώρα από την Κάδης Βαρνή και τη Γάζα στο νότο, ως και την περιοχή της Γεσέν και τη Γαβαών στο βορρά. Με μία εκστρατεία κατέκτησε όλες αυτές τις περιοχές και νίκησε τους βασιλιάδες τους, γιατί ο Κύριος, ο Θεός του Ισραήλ, πολεμούσε με το μέρος των Ισραηλιτών. Ύστερα ο Ιησούς και οι Ισραηλίτες επέστρεψαν στο στρατόπεδο στα Γάλγαλα. Ιησούς του Ναβί, κεφάλαιο ενδέκατο. Ο Ιησούς κατατροπώνει τους βασιλιάδες του Βορρά. Όταν έμαθε αυτές τις κατακτήσεις ο Ιαβίν, βασιλιάς της Ασόρ, έστειλε μήνυμα στον Ιωβάβ, βασιλιά της Μαδών, στους βασιλιάδες της Σιμρών και της Αχσάφ, στους βασιλιάδες των ορεινών περιοχών στα βόρεια, στην κοιλάδα του Ιορδάνη νότια της λίμνης Χινερόθ, στις παιδινές περιοχές και στα υψώματα της Δόρ δυτικά. Επίσης ήρθε σε συνεννόηση με τους Χαναναίους στα ανατολικά και στα δυτικά, καθώς και με τους Αμορραίους, τους Χεταίους, τους Φεριζαίους και τους Ιεβουσαίους της ορεινής περιοχής και με τους Εβραίους, τους πρόποδες του όρους Ερμών στη Μισπά. Όλοι αυτοί οι βασιλιάδες ξεκίνησαν με αναρρύθμιτο στρατό σαν την άμμο στην ακροθαλασσιά,
με πάρα πολλά άλογα και άμαξες. Ένωσαν τις δυνάμεις τους και ήρθαν και στρατοπέδευσαν όλοι μαζί κοντά στα νερά της Μερόμ με σκοπό να πολεμήσουν τους Ισραηλίτες. Ο Κύριος όμως είπε στον Ιησού: «Μην τους φοβάσαι όλους αυτούς. Αύριο τέτοια ώρα εγώ θα τους παραδώσω νεκρούς τους Ισραηλίτες. Θα κόψεις τους τένοντες από τα πόδια των αλόγων τους και θα κάψεις τις άμαξές τους». Έτσι ο Ιησούς και οι πολεμιστές του ήρθαν και τους επιτέθηκαν με ορμή ευνηδιαστικά στα νερά της Μερόμ. Ο Κύριος τους παρέδωσε στους Ισραηλίτες. Αυτοί τους χτύπησαν και τους καταδίωξαν ως τη Σιδώνα, τη μεγάλη πόλη, ως την Μισρεφόθ Μαΐμ και ως την κοιλάδα της Μισπά ανατολικά. Τους εξόντωσαν όλους, δεν ξέφυγε κανένας. Ο Ιησούς έκανε σε αυτούς ό,τι του είχε πει ο Κύριος. Έκοψε τους τένοντες από τα πόδια των αλόγων τους και έκαψε τις άμαξές τους. Η κατάκτηση της Βόρειας Χαναάν. Την ίδια εποχή, επιστρέφοντας, ο Ιησούς κατέλαβε την Ασόρ, που άλλοτε ήταν η πρωτεύουσα όλων εκείνων των βασιλείων. Έσφαξε το βασιλιά της και παρέδωσε στη σφαγή όλους τους κατοίκους της. Δεν έμεινε κανένα πλάσμα ζωντανό. Τέλος έβαλε φωτιά στην πόλη. Έτσι ο Ιησούς κατέκτησε όλες εκείνες τις πόλεις και παρέδωσε τους βασιλιάδες τους και όλους τους κατοίκους τους στη σφαγή, όπως είχε διατάξει ο Μωυσής, ο δούλος του Κυρίου. Ωστόσο οι Ισραηλίτες δεν έκαψαν τις πόλεις που βρίσκονταν στα υψώματα, εκτός από την Ασόρ που την είχε πυρπολήσει ο Ιησούς. Πήραν για τον εαυτό τους όλα τα λάφυρα των πόλεων εκείνων και τα κτίνη. Τους ανθρώπους όμως τους κατέσφαξαν και τους εξαφάνισαν όλους. Δεν άφησαν κανένα πλάσμα ζωντανό. Τις προσταγές που είχε δώσει ο Κύριος στο Μωυσή το δούλο του, ο Μωυσής τις μεταβίβασε στον Ιησού και εκείνος τις εκτέλεσε, χωρίς να παραλείψει τίποτα. Ο Ιησούς του Ναβί κατακτά όλη τη χώρα. Ο Ιησούς κατέλαβε ολόκληρη τη χώρα. Την ορεινή περιοχή, την περιοχή του Νότου, όλη την περιοχή της Γεσέν, την παιδινή περιοχή, την κοιλάδα του Ιορδάνη, καθώς και τα ορεινά και τα παιδινά του Βορρά. Νίκησε και θανάτωσε τους βασιλιάδες των περιοχών που εκτείνονται από τις ορεινές ερήμους κοντά στο όρος Σιρ νότια, μέχρι τη Βαάλ Γάδ στην κοιλάδα του Λιβάνου, στους πρόποδες του Ερμών βόρεια. Για πολύ καιρό πολεμούσε ο Ιησούς εναντίον όλων αυτών των βασιλιάδων. Καμιά πόλη δεν έκανε ειρήνη με τους Ισραηλίτες, εκτός από τη Γαβαών που την κατοικούσαν Εβραίοι. Όλες τις άλλες πόλεις τις κατέλαβαν με πόλεμο. Και αυτό γιατί ο Κύριος επέτρεψε να σκληρυνθεί η καρδιά αυτών των λαών και να πολεμήσουν τους Ισραηλίτες. Αυτοί όμως τους εξόντωσαν χωρίς έλεος και τους αφάνισαν, όπως είχε διατάξει ο Κύριος του Μωυσή. Εκείνο τον καιρό ο Ιησούς πήγε και εξολόθρευσε τους Ανακίμ που ζούσαν στα βουνά, στη Χεβρόν, στη Δεβίρ και στην Ανάβ και σε ολόκληρη την ορεινή περιοχή του Ιούδα και του Ισραήλ. Τους αφάνισε και κατέστρεψε τις πόλεις τους. Δεν απόμεινε πια απόγονος του Ανάκ στη χώρα των Ισραηλιτών, παρά μόνο μερικοί στη Γάζα, στη Γάθ και στην Ασδόδ. Έτσι ο Ιησούς κατέλαβε ολόκληρη τη χώρα, καθώς είχε διατάξει ο Κύριος το Μωυσή και κατόπιν την έδωσε για ιδιοκτησία στους Ισραηλίτες, κατανέμοντας σε κάθε φυλή το μερίδιό της. Έτσι η χώρα ησύχασε από τους πολέμους. Ιησούς του Ναβί, κεφάλαιο 12. Οι βασιλιάδες που είχε νικήσει ο Μωυσής. Οι Ισραηλίτες είχαν ήδη νικήσει δύο βασιλιάδες ανατολικά του Ιορδάνη και είχαν καταλάβει τις χώρες τους που εκτείνονταν από τον ποταμό Αρνών ως το όρος Ερμών και καταλάμβαναν την ανατολική περιοχή της κοιλάδας του Ιορδάνη. Ο ένας ήταν ο Σιχών, βασιλιάς των Αμοραίων που κατοικούσε στην Εσεβών. Αυτός βασίλευε στο μισό της κοιλάδας του ποταμού Αρνών από την πλευρά της Αροήρ και στο μισό της περιοχής της Γαλαάδος, στο χήμαρο Ιαβόκ, που είναι το σύνορο με τη χώρα των Αμμονιτών. Είχε ακόμα στην κατοχή του το ανατολικό μέρος της κοιλάδας του Ιορδάνη από τη θάλασσα Χινερόθ στο βορρά, ως την νεκρά θάλασσα κοντά στη Βέθη Ασιμόθ και νοτιότερα στην περιοχή στους πρόποδες του όρους Φασγά. Ο άλλος βασιλιάς ήταν ο Ογ, βασιλιάς της Βασάν, που προερχόταν από τα υπολείμματα των Ρεφαϊτών και κατοικούσε στην Ασταρόθ και στην Εδρεή. Στο βασίλειό του ανήκε το όρος Ερμών, η Σαλχά, ολόκληρη η Βασάνο στα σύνορα των Γεσουριτών και των Μαχαθητών, καθώς και η μισή περιοχή της Γαλάδος στα σύνορα του Σιχών, βασιλιά της Εσεβών. Ο Μωυσής, ο δούλος του Κυρίου, και οι Ισραηλίτες είχαν νικήσει αυτούς τους δύο βασιλιάδες και ο Μωυσής είχε δώσει τις χώρες τους στις φυλές Ρουβίν και Γάδ και στο μισό της φυλής Μανασί για ιδιοκτησία. Οι βασιλιάδες που νίκησε ο Ιησούς του Ναβί.
Στη συνέχεια ο Ιησούς και οι Ισραηλίτες νίκησαν τους βασιλιάδες των χωρών δυτικά του Ιορδάνη, από τη Βάλ Γαδ της κοιλάδας του Λιβάνου στο βορρά, ως τις ορεινές ερήμους κοντά στο όρος Σιρ στο νότο. Ο Ιησούς έδωσε τις χώρες αυτών των βασιλιάδων για ιδιοκτησία στους Ισραηλίτες, κατανέμοντας σε κάθε φυλή το μερίδιό της. Στο τμήμα αυτό περιλαμβανόταν η ορεινή και η παιδινή περιοχή, η κοιλάδα του Ιορδάνη, η περιοχή με τις βουνοπλαγιές, η έρημος και η νότια περιοχή. Σε αυτά τα εδάφη ζούσαν οι Χεταίοι, οι Αμοραίοι, οι Χαναναίοι, οι Φερεζαίοι, οι Εβαίοι και οι Ιεβουσαίοι. Οι βασιλιάδες που νικήθηκαν ήταν αυτοί των παρακάτω πόλεων, της Ιεριχώ, της Γε που βρίσκεται κοντά στη Βεθήλ, της Ιερουσαλήμ, της Χεβρών, της Ιαρμούθ, της Λαχής, της Εγλών, της Γέζερ, της Δεβίρ, της Γέδερ, της Χορμά, της Αράδ, της Λιβνά, της Αδουλάμ, της Μακιδά, της Βεθήλ, της Ταπουά, της Χέφερ, της Αφέκ, της Λασαρών, της Μαδών, της Ασόρ, της Σιμρών Μερών, της Αχσάφ, της Τανάχ, της Μεγιδό, της Κέδες, της Ιοκνεάμ στον Κάρμηλο, της Δόρ στις βουνοπλαγιές της Δόρ, της Γαλιλαίας των Εθνών και της Τυρσά, συνολικά 31 βασιλιάδες. Ιησούς του Ναβί, κεφάλαιο 13. Η χώρα που απέμεινε να κατακτηθεί. Όταν ο Ιησούς έφτασε σε βαθιά γεράματα, του είπε ο Κύριος: «Εσύ πια γέρασες, αλλά απομένει ακόμα μεγάλο μέρος της χώρας για να κατακτηθεί. Απομένει ολόκληρη περιοχή των Φιλιστέων και των Γεσουριτών, δηλαδή από τον ποταμό Σιχόρ που αποτελεί το ανατολικό σύνορο της Αιγύπτου, ως τα σύνορα της Εκρών στο βορρά. Η περιοχή αυτή θεωρείται ότι ανήκει στους Χαναναίους. Εκεί βρίσκονται τα πέντε βασίλεια των Φιλιστέων με τις πόλεις τους. Τη Γάζα, την Ασδόθ, την Ασκάλωνα, τη Γάθ και την Εκρών, καθώς και τα εδάφη των Αβιτών στον νότο. Απομένει επίσης ολόκληρη η χώρα των Χαναναίων, από τη Μεαρά που ανήκει στους Σιδόνιους, ως την Αφέξ στα σύνορα των Αμοραίων. Επίσης απομένει η περιοχή των Λιβνητών και ο Λίβανος ανατολικά της Βάλ Γαδ, στους πρόποδες του Ερμών, ως την είσοδο της Χαμάθ. Επίσης η ορεινή περιοχή από το Λίβανο ως τη Μισρεφόθ Μαΐμ, που την κατοικούν Σιδόνιοι. Καθώς οι Ισραηλίτες θα προχωρούν, εγώ θα διώχνω από μπροστά τους τους κατοίκους όλων αυτών των περιοχών. Και εσύ θα τους μοιράσεις τη χώρα με κλήρο, όπως σε διέταξα. Χώρισε λοιπόν αυτά τα εδάφη σε μερίδια και μοίρασέ τα στις 9 φυλές και στο μισό της φυλής Μανασί. Η περιοχή που κληρώθηκε στις 2,5 φυλές. Οι φυλές Ρουβίν και Γάδ και το πρώτο μισό της φυλής Μανασί είχαν πάρει ήδη το μερίδιό τους. Τους το είχε δώσει ο Μωυσής, ο δούλος του Κυρίου, ανατολικά του Ιορδάνη. Τα εδάφη τους εκτείνονταν νότια της Αροήρ, στην όχθη του ποταμού Αρνών, και ως την πόλη που βρίσκεται στο μέσο της ίδιας κοιλάδας. Περιλάμβαναν ολόκληρη την πεδιάδα από τη Μεδεβά ως τη Διβών, καθώς και όλες τις πόλεις του Σιχών, βασιλιά των Αμοραίων που βασίλευε στην Εσεβών, ως τα σύνορα των Αμμονιτών. Επίσης περιλάμβαναν τη Γαλαάδ και την περιοχή των Γεσουριτών και των Μααχαθητών, το όρος Ερμών, τη Βασάνος της Αλχά, και ολόκληρο το βασίλειο του Ογ, ο οποίος βασίλευε στην Ασταρόθ και στην Εδρεή, στη Βασάν. Μόνον αυτός είχε απομείνει από τους Ρεφαΐτες. Όλους τους άλλους ο Μωυσής τους είχε υποτάξει και τους είχε διώξει από τη χώρα. Οι Ισραηλίτες όμως δεν μπόρεσαν να διώξουν τους Γεσουρίτες και τους Μααχαθήτες, και έτσι αυτοί έμειναν ανάμεσά τους μέχρι σήμερα. Μόνο στη φυλή Λεβί δεν έδωσε ο Μωυσής μερίδιο γης, γιατί το μερίδιο που τους ανήκει το παίρνουν από τις θυσίες που προσφέρονται με φωτιά ενώπιον του Κυρίου, του Θεού του Ισραήλ, όπως τους το είχε ο ίδιος υποσχεθεί. Στη φυλή των απογόνων του Ρουβίν ο Μωυσής είχε δώσει μερίδιο γης ανάλογο με τις συγγένειές τους. Τους δόθηκε η περιοχή που ορίζεται από την πόλη Αροήρ, στην όχθη του ποταμού Αρνών, και από την πόλη που βρίσκεται στο μέσο της ίδιας κοιλάδας. Περιλάμβανε ολόκληρη την πεδιάδα ως τη Μεδεβά. Επίσης περιλάμβανε την Εσεβών και όλες τις πόλεις της πεδιάδας, δηλαδή τη Διβών, τη Βαμόθ Βάλ, την Βεθ Βάλ Μεών, την Ιασά, την Κεδεμόθ, την Μεφαάθ, την Κυριαθαΐμ, τη Σιβμά και τη Σαρέθ Σαχάρ στο λόφο πάνω από την κοιλάδα, τη Βεθ Φεγόρ, τις πλαγιές του όρους Φασγά και την Βεθ Ιεσιμόθ. Επίσης περιλαμβάνονταν όλες οι πόλεις της πεδιάδας και ολόκληρο το βασίλειο του Σιχών, βασιλιά των Αμοραίων που βασίλευε στην Εσεβών. Αυτόν τον είχε υποτάξει ο Μωυσής, καθώς και τους ηγεμόνες της Μαδιάμ, τον Εβί, τον Ρέκεμ, τον Σουρ, τον Ουρ και τον Ρεβά, οι οποίοι είχαν υποδουλωθεί στο Σιχών και κατοικούσαν στη χώρα.
Ανάμεσα σε αυτούς που κατέσφαξαν οι Ισραηλίτες ήταν και ο Βαλαάμ ο Μάντης, γιος του Βεόρ. Έτσι ο Ιορδάνης ήταν το δυτικό σύνορο της περιοχής των Ρουβινιτών. Όλες αυτές οι πόλεις και τα γύρω τους χωριά ήταν το μερίδιο γης που δόθηκε στους Ρουβινίτες ανάλογα με τις συγγένειές τους. Στη φυλή των απογόνων του Γάδου Μωυσής είχε δώσει μερίδιο γης ανάλογα με τις συγγένειές τους. Μέσα στα όρια τους ήταν η Ιαζήρ, όλες οι πόλεις της Γαλαάδ και το μισό της χώρας των Αμμονιτών ως την Αροήρ απέναντι από τη Ραβά. Η περιοχή τους εκτινόταν από την Εσεβόν ως τη Ραμάθ Μισπέ και τη Βετομίμ και από τη Μαχαναήμ ως τα σύνορα της Δεβίρ. Στην κοιλάδα του Ιορδάνη περιλάμβανε τη Βεθ Αράμ, τη Βεθ Νιμρά, τη Σουκώθ και τη Σαφών, τοποθεσίες του υπολείπου του βασιλείου του Σιχών, βασιλιά της Εσεβών. Τα εδάφη αυτά βρίσκονται ανατολικά του Ιορδάνη, ο οποίος αποτελούσε σύνορο στην άκρη της θάλασσας Κινέρεθ. Όλες αυτές οι πόλεις και τα γύρω τους χωριά ήταν το μερίδιο γης των Γαδιτών ανάλογα με τους συγγενείς τους. Στο μισό της φυλής Μανασί ο Μωυσής είχε δώσει επίσης μερίδιο γης ανάλογα με τις συγγενείες τους. Η περιοχή τους είχε όριο στο νότο τη Μαχαναήμ και καταλάμβανε ολόκληρη τη Βασάν, ολόκληρο του βασίλειο του Όγ, βασιλιά της Βασάν και όλες τις κομοπόλεις του Ιαΐρ, συνολικά 60 που βρίσκονται στην ίδια περιοχή. Επίσης περιλάμβανε το μισό της χώρας της Γαλαάδ με τις πόλεις Ασταρόθ και Εδρεή που ήταν άλλοτε πρωτεύουσες του βασιλείου του Όγ, βασιλιά της Βασάν. Όλα αυτά τα εδάφη δόθηκαν στο μισό της φυλής των απογόνων του Μαχήρ, γιου του Μανασί, ανάλογα με τις συγγένειές τους. Αυτά είναι τα μερίδια γης της περιοχής ανατολικά της Ιεριχώ και του Ιορδάνη, τα οποία ο Μωυσής τα μοίρασε όταν βρισκόταν στις πεδιάδες της Μωάβ. Στη φυλή του Λεβί δεν έδωσε μερίδιο γης, αλλά τους είπε ότι ο Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, αυτός θα ήταν η κληρονομιά τους. Ιησούς του Ναβί, κεφάλαιο 14. Η Χαναάν κατανέμεται με κλήρο. Ακολουθούν τώρα οι περιοχές που δόθηκαν με κλήρο στους Ισραηλίτες στη Χαναάν, αυτές που τους μοίρασαν ο ιερέας Ελεάζαρ, ο Ιησούς γιος του Ναβί και οι αρχηγοί των οικογενειών των Ισραηλιτικών φυλών. Όπως είχε διατάξει ο Κύριος με τον Μωυσή, η κατανομή της γης έγινε με κλήρο στις 9 φυλές και στη μισή φυλή του Μανασί. Ο Μωυσής είχε ήδη δώσει μερίδα γης στις υπόλοιπες 2,5 φυλές ανατολικά του Ιορδάνη. Στους Λεβίτες βέβαια δεν είχε δώσει μερίδιο γης όπως στις άλλες φυλές. Αλλά οι απόγονοι του Ιωσήφ αποτελούσαν 2 φυλές, του Μανασί και του Εφραήμ. Δεν έδωσαν λοιπόν στους Λεβίτες μερίδιο στη χώρα, αλλά μόνο μερικές πόλεις και τις γύρω τους περιοχές για να μένουν σε αυτές με τα ζώα τους και τα υπάρχοντά τους. Έτσι οι Ισραηλίτες μοίρασαν τη χώρα σύμφωνα με τις οδηγίες που είχε δώσει ο Κύριος στο Μωυσή. Η Χεβρόν δίνεται στο Χάλεβ. Οι απόγονοι του Ιούδα πήγαν να συναντήσουν τον Ιησού στα Γάλγαλα και ο Χάλεβ, γιος του Ιεφωνή, ο Κενεζίτης, του είπε: «Εσύ ξέρεις τι είπε ο Κύριος στον Μωυσή, τον άνθρωπο του Θεού, σχετικά με μένα και με σένα στην Κάδης Βαρνή. Ήμουν 40 χρονών όταν ο Μωυσής, ο δούλος του Κυρίου, με έστειλε από την Κάδης Βαρνή για να κατασκοπεύσω τη χώρα και το έφερα πολύ σωστές πληροφορίες. Οι σύντροφοί μου όμως που είχαν έρθει μαζί μου αποθάρρυναν το λαό, ενώ εγώ υπάκουσα πλήρως τον Κύριο το Θεό μου. Εκείνη την ημέρα ο Μωυσής μου υποσχέθηκε με όρκο ότι η χώρα που πάτησε το πόδι μου θα ήταν το δίχως άλλο ο κλήρος μου. Θα ανήκει για πάντα σε μένα και τους απογόνους μου, επειδή υπάκουσα πλήρως τον Κύριο το Θεό μου. Ο Κύριος με φύλαξε στη ζωή όπως το υποσχέθηκε. Πέρασαν 45 χρόνια από τότε που ο Κύριος είπε αυτά τα λόγια στο Μωυσή, τον καιρό που οι Ισραηλίτες πορεύονταν στην έρημο. Και τώρα εγώ είμαι 85 χρονών, ωστόσο είμαι ακόμα και σήμερα τόσο δυνατός όπως τότε που ο Μωυσής μου ανέθεσε την αποστολή. Έχω τις ίδιες δυνάμεις όπως και τότε, είτε πρόκειται για πόλεμο είτε για οτιδήποτε άλλο. Τώρα λοιπόν, δώσε μου αυτό το βουνό που ο Κύριος μου το υποσχέθηκε εκείνη την ημέρα. Τότε σας είχα φέρει την πληροφορία ότι εκεί κατοικούν οι Ανακίτες και ότι υπάρχουν πόλεις μεγάλες και οχυρές. Αν ο Κύριος είναι μαζί μου, θα τους διώξω, σύμφωνα με την υπόσχεσή του». Τότε ο Ιησούς ευλόγησε το γιο του Ιαφωνή, το Χάλεβ, και του έδωσε τη Χεβρόν για ιδιοκτησία του. Έτσι η Χεβρόν πέρασε στην ιδιοκτησία του Χάλεβ, γιου του Ιαφωνή του Κενεζίτη, και εξακολουθεί να ανήκει στους απογόνους του μέχρι σήμερα, γιατί ο Χάλεβ υπάκουσε πλήρως τον Κύριο, το Θεό του Ισραήλ. Πρωτύτερα η Χεβρόν ονομαζόταν Κυριάθ Αρβά, πόλη του Αρβά. Ο Αρβά ήταν ο πιο μεγαλός όμως άνθρωπος ανάμεσα στους Ανακίτες. Μετά από αυτά, η χώρα ησύχασε από τους πολέμους. Ιησούς του Ναβί, κεφάλαιο 15.
η περιοχή που κληρώθηκε στον Ιούδα. Η περιοχή που δόθηκε με κλήρο στις συγγένειες της φυλής Ιούδα εκτινόταν ως το νοτιότερο άκρο της ερήμου Σιν, στα σύνορα της Ιδουμαίας. Έτσι τα νότια σύνορα της περιοχής ξεκινούσαν από τον κόλπο που βρίσκεται στο νότιο άκρο της Νεκράς Θάλασσας, προχωρούσαν από τα νότια της Ανοφέρειας Ακραβίμ, περνούσαν από τη Σιν και ύστερα από τα νότια της Κάδης Βαρνή, περνούσαν από την Εσρών και ανέβαιναν στην Αδάρ, από όπου γύριζαν προς την Καρκάα. Έπειτα περνούσαν από την Ασμόν, συνέχιζαν ως τον Χήμαρο της Αιγύπτου και κατέληγαν στη θάλασσα. Αυτά ήταν τα νότια σύνορα της φυλής Ιούδα. Το ανατολικό σύνορο ήταν η Νεκρά Θάλασσα ως την εκβολή του Ιορδάνη. Από εκείνο το σημείο άρχισαν τα βόρεια σύνορα. Ανέβαιναν προς τη Βεθ Χογλά, περνούσαν βόρεια της Βεθ Αραβά και ανέβαιναν προς την Πέτρα που ονομαζόταν του Βουάν, ενός από τους γιους του Ρουβίν. Κατόπιν τα σύνορα ανέβαιναν προς τη Δεβίρ, περνώντας από την κοιλάδα Αχόρ, και έπειτα βορεινότερα γύριζαν προς τα Γάλγαλα που βρίσκονται απέναντι από την Ανοφέρεια της Αδουμίμ, νότια της Χαράδρας. Στη συνέχεια περνούσαν από τις πηγές της Εν Σεμές και προχωρούσαν ως την Εν Ρογίλ. Έπειτα ανέβαιναν την κοιλάδα Ενόμ προς την νότια πλευρά του λόφου της Ιεβούς, δηλαδή της Ιερουσαλήμ. Περνούσαν από την κορυφή του βουνού που βρίσκεται στα δυτικά της κοιλάδας Ενόμ και στο βόρειο άκρο της κοιλάδας Ρεφαΐμ. Από εκεί τα σύνορα γύριζαν προς τις πηγές της Νεφτοάχ, έβγαιναν στις πόλεις του όρους Εφρών και κατόπιν συνέχιζαν προς τη Βααλά, δηλαδή την Κυριά Θιαρίμ. Από την Βααλά τα σύνορα γύριζαν δυτικά προς το όρος Σιήρ και συνέχιζαν προς τη βόρεια κορυφή του όρους Ιαρίμ, δηλαδή στη Χεσσαλόν. Κατέβαιναν προς τη Βεθ Σέμες και περνούσαν από την Τιμνά. Έπειτα συνέχιζαν προς τη βόρεια πλευρά της πόλης Εκρών, γύριζαν προς τη Σικρών, περνούσαν από το όρος Βααλά, προχωρούσαν προς την Ιαβνεήλ και κατέληγαν στη θάλασσα. Το δυτικό όριο ήταν η Μεγάλη Θάλασσα. Αυτά ήταν τα σύνορα της περιοχής που δόθηκε στη φυλή Ιούδα ανάλογα με τις συγγένειές τους. Ο Χάλευ κατακτάει τη Χεβρόν και τη Δεβίρ. Στο Χάλευ γιο του Ιεφωνή, ο Ιησούς έδωσε μερίδιο από τα εδάφη της φυλής Ιούδα όπως τον είχε διατάξει ο Κύριος. Τους έδωσε την πόλη του Αρβά, πατέρα του Ανάκ, τη σημερινή Χεβρόν. Ο Χάλευ έδιωξε από εκεί τις τρεις συγγένειες των Ανακητών, του Σεσαΐ, του Αχιμάν και του Ταλμαΐ. Από εκεί ξεκίνησε για να χτυπήσει τους κατοίκους της Δεφύρ, η οποία παλιότερα λεγόταν Κυριάθ Σεφέρ. Τότε ο Χάλευ έκανε την ανακοίνωση. Όποιος χτυπήσει την Κυριάθ Σεφέρ και την κυριέψει, θα του δώσω την κόρη μου Αχσά για γυναίκα. Την κυρίεψε ο Θνίλ, γιος του Κενά, αδερφού του Χάλευ, και έτσι ο Χάλευ έδωσε σε αυτόν την κόρη του για γυναίκα. Την ημέρα του γάμου αυτή ζήτησε από τον Οθνίλ τη συγκατάθεσή του να γυρέψει από τον πατέρα της ένα χωράφι. Χτύπησε τα χέρια της πάνω από το γαϊδούρι και ο Χάλευ τη ρώτησε: «Τι σου συμβαίνει?» Αυτή του απάντησε: «Θέλω να μου δώσεις ένα δώρο. Η περιοχή που μου παραχώρησες νότια είναι άνυδρη. Γι' αυτό να μου δώσεις και πηγές με νερό». Έτσι ο Χάλευ της έδωσε τις πηγές στα ορεινά και στα παιδινά. Η περιοχή που εγκρίθηκε στον Ιούδα. Αυτή είναι λοιπόν η περιοχή που δόθηκε με κλήρο στη φυλή Ιούδα ανάλογα με τις συγγένειές τους. Στο νότιο τμήμα της περιοχής του Ιούδα κοντά στα σύνορα της Εδόμ οι πόλεις Καυσεήλ, Έδερ και Ιαγούρ, Κινά, Δημονά, Αδαδά, Κέδες, Ασόρ, Ιθνάν, Ζιφ, Τέλεμ, Βεαλόθ, Ασόρ Αδατά, Κυριό Θεσρών που λέγεται και Ασόρ, Αμάμ, Σεμά, Μολαδά, Ασάρ Γαδά, Εσμών, Βεθ Παλέτ, Ασάρ Σουάλ, Βέρ Σεβά με τις γύρω περιοχές της, Βααλά, Ιήμ, Ασέμ, Ελτολάδ, Χεσίλ, Χορμά, Σικλάγ, Μαδμανά, Σανσανά, Λεβαόθ, Σιλίμ και Άιν Ριμών. Συνολικά 29 πόλεις με τα χωριά τους. Στην πεδιάδα οι πόλεις Εσταόλ, Σορεά, Ασνά, Ζανοάχ, Ενγανίμ, Ταπουάχ, Ενάμ, Ιαρμούθ, Αδουλάμ, Σοχό, Αζεκά, Σαραΐμ, Αδιδαΐμ ή Γεδερά και οι επαύλιστες, 14 πόλεις με τα χωριά τους. Επίσης οι πόλεις Σενάν, Αδασά, Μιγδάλ Γάδ, Δηλεάν, Μισπέ, Ιοκθεήλ, Λαχής, Βασκάθ, Εγλών, Χαβών, Λαχμάς, Χιθλής, Γεδερόθ, Βεθ Δαγών, Ναμά και Μακιδά, 16 πόλεις με τα χωριά τους. Επίσης οι πόλεις Λιβνά, Έθερ, Ασάν, Ιφτάχ, Ασνά, Νεσίβ, Κεϊλά, Αχσίβ και Μαρεσά, 9 πόλεις με τα χωριά τους. Επίσης η Εκρών με τις γύρω περιοχές και τα χωριά της. Όλες οι πόλεις που βρίσκονται κοντά στην Ασδόδ με τα χωριά τους, από την Εκρών ως τη θάλασσα.
η Ασδόδ με τις γύρω περιοχές και τα χωριά της, η Γάζα με τις γύρω περιοχές και τα χωριά της, ως το χήμαρο της Αιγύπτου και τη μεγάλη θάλασσα που ήταν και το σύνορο. Στην ορεινή περιοχή οι πόλεις Σαμίρ, Ιαθύρ, Σοχό, Δανά, Κυριάθ Σανά, η σημερινή Δεβίρ, Ανάβ, Εστεμό, Ανίμ, Γεσέν, Χολόν και Γιλό, 11 πόλεις με τα χωριά τους. Επίσης οι πόλεις Αράβ, Δουμά, Εσάν, Ιανίμ, Βεθ Ταπούαχ, Αφεκά, Χουμτά, Κυριάθ Αρβά, η σημερινή Χεβρόν, και η Σιόρ, 9 πόλεις με τα χωριά τους. Επίσης οι πόλεις Μαών, Καρμέλ, Ζιφ, Ιουτά, Ισραήλ, Ιοκδεάμ, Ζανοάχ, Κάιν, Γιβεά και Τιμνά, 10 πόλεις με τα χωριά τους. Επίσης οι πόλεις Χαλχούλ, Βεθσούρ, Γεδόρ, Μαράθ, Βεθανόθ και Ελτεκόν, 6 πόλεις με τα χωριά τους. Επίσης η Κυριάθ Βάλ, η σημερινή Κυριάθ Ιαρίμ και η Ραβά, 2 πόλεις με τα χωριά τους. Επίσης στην έρημο οι πόλεις Βεθαραβά, Μιδίν, Σεχαχά, Νιφσάν, η πόλη του Άλατος και Εν Γεδί, 6 πόλεις με τα χωριά τους. Ωστόσο οι απόγονοι του Ιούδα δεν μπόρεσαν να εκδιώξουν τους Ιεβουσαίους κατοίκους της Ιερουσαλήμ. Έτσι αυτοί ζουν στην πόλη μαζί με τη φυλή Ιούδα μέχρι σήμερα. Ιησούς του Ναβί, κεφάλαιο 16. Η περιοχή που κληρώθηκε στις φυλές Εφραήμ και Μανασί. Στους απογόνους του Ιωσήφ δόθηκε με κλήρο μια περιοχή που τα σύνορά της ξεκινούσαν από τον Ιορδάνη κοντά στην Ιεριχώ, ανατολικά της πηγής από όπου ιδρευόταν η Ιεριχώ. Από την Ιεριχώ προχωρούσαν στην έρημο και ανέβαιναν στα βουνά της Βεθήλ. Συνέχιζαν από τη Βεθήλ προς τη Λούζ και κατευθύνονταν προς τα σύνορα των Αρκητών ως την Αταρόθ. Έπειτα κατέβαιναν δυτικά προς τα σύνορα των Ιεμφλετιτών, ως τα σύνορα της κάτω Βεθ Χορών και ως τη Γεζέρ και κατέληγαν στη θάλασσα. Οι απόγονοι του Ιωσήφ, δηλαδή οι φυλές Εφραήμ και Μανασί, μοιράστηκαν αυτή την περιοχή. Οι συγγένειες της φυλής Εφραήμ έλαβαν ένα μέρος της περιοχής που τα σύνορά της άρχιζαν από την Αταρόθα Δάρνωτη ανατολικά ως την Άνω Βεθ Χορών. Από εκεί συνεχίζονταν δυτικά ως τη θάλασσα. Στα βόρεια περνούσαν κοντά από τη Μιχμεθάθ. Κατόπιν γύριζαν ανατολικά προς την Ταανάθ Σιλό, την προσπερνούσαν και έφταναν στην Ιανοχά. Από την Ιανοχά κατέβαιναν προς την Αταρόθ και την Ααράθ, έφταναν στην Ιεριχώ και κατέληγαν στον Ιορδάνη. Δυτικά της Μιχμεθάθ τα σύνορα συνέχιζαν από την Ταπουάχ ως τον ποταμό Κανά και κατέληγαν στη θάλασσα. Αυτή είναι η περιοχή που δόθηκε με κλήρο στις συγγένειες της φυλής Εφραήμ. Επίσης τους δόθηκαν ορισμένες πόλεις μαζί με τα χωριά τους μέσα στην περιοχή της φυλής Μανασί, οι οποίες ήταν ξεχωρισμένες για τους Εφραημίτες. Οι απόγονοι του Εφραήμ δεν εκδίωξαν τους Χαναναίους που κατοικούσαν στη Γεζέρ. Έτσι οι Χαναναίοι παρέμειναν ανάμεσα στους Εφραημίτες μέχρι σήμερα, αλλά ήταν υποτελείς τους. Ιησούς του Ναβί, κεφάλαιο 17. Μετά από αυτά έγινε κλήρωση για τη φυλή του Μανασί, πρωτότοκο γιου του Ιωσήφ. Πρωτότοκος γιος του Μανασί και γενναίος πολεμιστής ήταν ο Μαχύρ, πατέρας του Γαλαάδ. Στο Μαχύρ λοιπόν δόθηκε η περιοχή της Γαλαάδ και της Βασάν. Μερίδιο πήραν και οι υπόλοιπες συγγένειες που προέρχονταν όλες από τους γιους του Μανασί, γιου του Ιωσήφ. Οι συγγένειες του Αβιέζερ, του Χέλεκ, του Ασρίλ, του Σιχέμ, του Χέφερ και του Σεμιδά. Ο Σαλπαάδ όμως, γιος του Χέφερ και εγγονός του Γαλαάδ, γιος του Μαχύρ και εγγονού του Μανασί, δεν είχε γιους. Είχε μόνο κόρες. Τα ονόματά τους ήταν Μαχλά, Νοά, Χογλά, Μιλχά και Τυρσά. Αυτές παρουσιάστηκαν στον ιερέα Ελεάζαρ, στον Ιησού, γιο του Ναβί και στους άρχοντες και τους είπαν: «Ο Κύριος είχε διατάξει τον Μωυσή να δώσει και σε εμάς με κλήρο γη, όπως και στους άντρες της φυλής μας. Έδωσαν λοιπόν και σε αυτές, σύμφωνα με τη διαταγή του Κυρίου, μερίδιο γης όπως και στους αδερφούς του πατέρα τους. Έτσι στη φυλή Μανασί έπεσαν 10 μερίδια εκτός από τη Γαλάδ και τη Βασάν που βρίσκονται ανατολικά του Ιορδάνη, γιατί πήραν μερίδιο γης όχι μόνο οι άντρες απόγονοι του Μανασί, αλλά και γυναίκες της ίδιας φυλής. Η περιοχή της Γαλάδ δόθηκε στους υπόλοιπους απογόνους του Μανασί. Τα σύνορα της φυλής Μανασί άρχιζαν από την περιοχή της φυλής Ασύρ και έφταναν στη Μιχμεθάθ ανατολικά της Σιχέμ. Από εκεί κατέβαιναν νότια ως τις κατοικίες της Σεν Ταπουάχ. Η περιοχή της Ταπουάχ ανήκε στη φυλή Μανασί, ενώ η πόλη Ταπουάχ που ήταν χτισμένη πάνω στα σύνορα του Μανασί ανήκε στη φυλή Εφραήμ. Έπειτα τα σύνορα κατέβαιναν στη νότια όχθη του ποταμού Κανά, ενώ οι πόλεις στα νότια του ποταμού ανήκαν στους Εφραημίτες, μολονότι βρίσκονταν στην περιοχή του Μανασί. Από εκεί τα σύνορα προχωρούσαν βόρεια του ποταμού και κατέληγαν στη θάλασσα. Η νότια περιοχή ανήκε στη φυλή Εφραήμ και η βόρεια στη φυλή Μανασί. Η θάλασσα αποτελούσε το δυτικό σύνορό τους. Προς βορράν συνόρευαν με την περιοχή της φυλής Ασύρ και ανατολικά με την περιοχή της φυλής Ισάχαρ.
Μέσα στις περιοχές των φυλών Ισάχαρ και Ασσύρ, φυλή Μανασσή έλαβε τις πόλεις Βεθσάν και Ιβλεάμ με τα περίχωρά τους και επίσης τις πόλεις Δόρ, Ενδόρ, Τανάχ και Μεγιδό με τους κατοίκους τους και τα περίχωρά τους. Οι απόγονοι όμως του Μανασσή δεν μπόρεσαν να εκδιώξουν τους Χαναναίους, τους κατοίκους αυτών των πόλεων. Έτσι οι Χαναναίοι παρέμειναν στην περιοχή. Ακόμα και όταν οι Ισραηλίτες απέκτησαν μεγαλύτερη ισχύ, δεν μπόρεσαν να εκδιώξουν τελείως τους Χαναναίους, τους έκαναν όμως υποτελείς τους. Οι απόγονοι του Ιωσήφ ήρθαν και είπαν στον Ιησού: «Γιατί μας έδωσες μόνο ένα κληρονομικό μερίδιο? Εμάς ο Κύριος εξακολουθεί ως τώρα να μας ευλογεί και έχουμε γίνει πολυάριθμοι». Ο Ιησούς τους απάντησε: «Αφού είστε τόσο πολυάριθμοι και δεν σας αρκεί η ορεινή περιοχή του Εφραήμ, ανεβείτε και ξεχερσώστε χώρο στα δάση που ανήκουν στους Φερεζαίους και στους Ρεφαΐτες». Οι απόγονοι του Ιωσήφ απάντησαν: «Πράγματι δεν μας αρκεί η ορεινή μας περιοχή. Ωστόσο οι Χαναναίοι που κατοικούν στην Πεδιάδα έχουν σιδερένια άρματα, το ίδιο και αυτοί που κατοικούν στη Βεθσάν και στα περίχωρά της, και αυτοί που κατοικούν στην Πεδιάδα Ισραήλ». Τότε ο Ιησούς είπε στους απογόνους του Ιωσήφ, δηλαδή στις φυλές Εφραήμ και Μανασσή: «Πράγματι είστε πολυάριθμοι και έχετε μεγάλη δύναμη. Δεν θα πάρετε μόνο έναν κλήρο, αλλά θα σας δοθεί όλη η ορεινή περιοχή που είναι γεμάτη δάση. Θα τα ξεχερσώσετε και θα είναι δική σας από τη μια άκρη ως την άλλη. Και τους Χαναναίους θα κατορθώσετε να τους διώξετε, μολονότι έχουν σιδερένια άρματα και είναι ισχυροί». Ιησούς του Ναβί, κεφάλαιο 18. Η κατανομή της χώρας στη Σιλό. Όταν η χώρα είχε πια υποταχθεί στους Ισραηλίτες, συγκεντρώθηκε όλη η κοινότητα στη Σιλό και εγκατέστησαν εκεί τη σκηνή του μαρτυρίου. Από τους Ισραηλίτες είχαν μείνει 7 φυλές που δεν είχαν ακόμα λάβει το μερίδιό τους σε γη. Τότε τους είπε ο Ιησούς: «Ως πότε θα αμελείτε να πάτε να καταλάβετε τη χώρα που σας έδωσε ο Κύριος ο Θεός των πατέρων σας? Διαλέξτε 3 άντρες από κάθε φυλή και εγώ θα τους στείλω να πάνε να γυρίσουν όλη τη χώρα να τη σχεδιάσουν, πώς θα μοιραστεί σε κάθε φυλή και να γυρίσουν να μου την περιγράψουν. Έπειτα θα τη χωρίσουν σε 7 μερίδια. Η φυλή Ιούδα θα παραμείνει στην περιοχή της νότια και οι φυλές του Ιωσήφ θα παραμείνουν στην περιοχή τους βόρεια. Θα κάνετε ένα σχέδιο της χώρας, χωρισμένη σε 7 μερίδια και θα μου το φέρετε. Και εγώ θα ρίξω για σας κλήρο εδώ ενώπιον του Κυρίου του Θεού μας. Οι Λεβίτες δεν θα πάρουν μερίδιο γης όπως εσείς, γιατί το μερίδιό τους είναι τα ιερατικά τους καθήκοντα προς τον Κύριο. Οι φυλές Γάδ, Ρουβίν και το μισό της φυλής Μανασσή έχουν ήδη πάρει την περιοχή τους ανατολικά του Ιορδάνη, αυτήν που τους έδωσε ο Μωυσής, ο δούλος του Κυρίου. Οι άντρες ετοιμάστηκαν να φύγουν και ο Ιησούς, πριν πάνε να κάνουν το σχέδιο της χώρας, τους έδωσε την εξής εντολή: «Πηγαίνετε, περιδιαβείτε όλη τη χώρα, κάμετε το σχέδιό της και γυρίστε να μου την περιγράψετε. Και εγώ θα ρίξω για σας κλήρο εδώ στη Σιλό ενώπιον του Κυρίου». Οι άντρες πήγαν και περιηγήθηκαν τη χώρα, κατέγραψαν σε βιβλίο τα 7 μερίδια και έκαναν έναν κατάλογο με όλες τις πόλεις. Έπειτα γύρισαν στον Ιησού στο στρατόπεδο της Σιλό. Ο Ιησούς έριξε για αυτούς εκεί κλήρο ενώπιον του Κυρίου και έτσι τους μοίρασε τη χώρα, δίνοντας την κάθε φυλή την περιοχή της. Η περιοχή που δόθηκε στη φυλή Βενιαμίν. Ο πρώτος κλήρος έπεσε στις συγγένειες της φυλής Βενιαμίν και κληρώθηκε για αυτούς η περιοχή που βρισκόταν ανάμεσα στα εδάφη της φυλής Ιούδα και σε εκείνα των απογόνων του Ιωσήφ. Τα βορεινά τους σύνορα άρχιζαν από τον Ιορδάνη, ανέβαιναν βόρεια της Ιεριχώ και συνέχιζαν μέσα από την ορεινή περιοχή προς τα δυτικά, καταλήγοντας στην έρημο Βεθαβέν. Από εκεί κατευθύνονταν προς τη Λούζ που ονομάζεται και Βεθήλ, περνούσαν από την νότια πλευρά της και κατέβαιναν προς την Αταρόθα Δάρ, μέσα από το βουνό που βρίσκεται νότια της κάτω Βεθ Χωρών. Στα δυτικά αυτού του βουνού τα σύνορα άλλαζαν κατεύθυνση. Γύριζαν προς τα νότια και κατέληγαν στην Κυριάθ Βάλ, τη σημερινή Κυριάθ Ιαρίμ που ανήκει στη φυλή Ιούδα. Αυτή ήταν η δυτική μεριά των συνόρων. Τα νότια σύνορα άρχιζαν από το άκρο της Κυριάθ Ιαρίμ, προχωρούσαν στα δυτικά και συνέχιζαν ως την πηγή της Νεφτοάχ. Από εκεί κατέβαιναν στην άκρη του βουνού Αντίκρι στην κοιλάδα Ενόμ, βόρεια της κοιλάδας Ρεφαΐμ. Κατόπιν κατέβαιναν στην κοιλάδα Ενόμ προς την νότια πλαγιά της Ιεβούς και έφθαναν στην Εν Ρογίλ. Από εκεί γύριζαν προς τα βορεινά και κατευθύνονταν προς την Εν Σεμές, έφθαναν στη Γελιλόθ απέναντι στην Ανοφέρεια Αδουμίμ και έπειτα κατέβαιναν προς την πέτρα του Βοάν, ενός γιού του Ρουβίν. Περνούσαν από τη βόρεια πλαγιά, Αντίκρι στην κοιλάδα του Ιορδάνη και κατέβαιναν αυτή την κοιλάδα. Συνέχιζαν στη βόρεια πλευρά της Βεθ Χογλά και κατέληγαν στον βόρειο κόλπο της Νεκράς Θάλασσας στις εκβολές του Ιορδάνη. Αυτά ήταν τα νότια σύνορα. Ο Ιορδάνης αποτελούσε το ανατολικό σύνορο.
Αυτά ήταν τα σύνορα της περιοχής που δόθηκε με κλήρος στις συγγένειες της φυλής Βενιαμίν. Οι πόλεις που ανήκαν στις συγγένειες της φυλής Βενιαμίν ήταν η Ιεριχώ, Βεθχογλά, Εμέκ και Σις, Βεθαραβά, Σεμαραΐμ, Βεθίλ, Αβίμ, Παράχ, Οφρά, Χεφάρα Μοναΐ, Οφνή, Γαβάα, 12 πόλεις με τα χωριά τους. Επίσης οι Γαβαών, Ραμά, Βερόθ, Μισπέ, Κεφυρά, Μωσά, Ρεκέμ, Ιρπεήλ, Ταραλά, Σιλά, Έλεφ, Ιεβούς που είναι η Ιερουσαλήμ, Γιβεάθ, Κυριάθιαρήμ, 14 πόλεις με τα χωριά τους. Αυτό ήταν το μερίδιο που δόθηκε στις συγγένειες της φυλής Βενιαμίν. Ιησούς του Ναβί, κεφάλαιο 19. Η περιοχή που δόθηκε στη φυλή Σιμεών. Ο δεύτερος κλήρος έπεσε στις συγγένειες της φυλής Σιμεών. Η περιοχή τους περιτριγυριζόταν από εκείνη της φυλής Ιούδα. Για τη φυλή Σιμεών κληρώθηκαν οι πόλεις Βέρσεβά, Σεμά, Μολαδά, Ασάρσουάλ, Βαλά, Άσεμ, Ελτολάδ, Βεθούλ, Χορμά, Σικλάγ, Βεθ Μαρκαβόθ, Ασάρ Σουσά, Βεθ Λεβαόθ και Σαρουχέν, 13 πόλεις με τα χωριά τους. Επίσης η Άιν, η Ριμών, η Εθέρ, η Ασάν, 4 πόλεις με τα χωριά τους, καθώς και όλες οι περιοχές γύρω από αυτές τις πόλεις ως τη Βαλάθ Βίρ και τη Ραμάθ του Νότου. Όλα αυτά αποτελούσαν το μερίδιο που έπεσε στις συγγένειες της φυλής Σιμεών. Από το μερίδιο της φυλής Ιούδα δόθηκε ένα μέρος ως κλήρος γης στη φυλή Σιμεών, επειδή η φυλή Ιούδα είχε λάβει μια περιοχή υπερβολικά μεγάλη για αυτούς. Έτσι η φυλή Σιμεών έλαβε μια περιοχή περικυκλωμένη από την περιοχή που είχε δοθεί στη φυλή Ιούδα. Η περιοχή που δόθηκε στη φυλή Ζαβουλών. Ο τρίτος κλήρος έπεσε στις συγγένειες της φυλής Ζαβουλών. Η περιοχή που τους δόθηκε εκτινόταν νότια ως τη Σαρίδ. Από εκεί τα σύνορά τους ανέβαιναν δυτικά ως τη Μαραλά, έπειτα ως τη Δαβασαΐθ και πλησίαζαν τον ποταμό που ρέει ανατολικά της Ιοκνεάμ. Από την άλλη μεριά της Σαρίδ γύριζαν ανατολικά, έφταναν στα σύνορα της Κισλόθ Ταβόρ, περνούσαν από τη Δαβεράθ και ανέβαιναν προς την Εαφιά. Από εκεί προχωρούσαν πιο ανατολικά ως τη Γητά Χέφερ και την Ιτά Κασίν, συναντούσαν τη Ριμών και έστριβαν προς τη Νεά. Στο βορρά τα σύνορα περικύκλωναν την Αναθών και κατέληγαν στην κοιλάδα Ιφταχίλ. Η περιοχή τους περιλάμβανε επίσης τις πόλεις Κατάθ, Νααλάλ, Σιμρών, Ιδαλά και Βιθλέμ, συνολικά 12 πόλεις με τα χωριά τους. Αυτό ήταν το μερίδιο που δόθηκε στις συγγένειες της φυλής Ζαβουλών με τις πόλεις και τα χωριά τους. Η περιοχή που δόθηκε στη φυλή Ισάχαρ. Ο τέταρτος κλήρος έπεσε στις συγγένειες της φυλής Ισάχαρ. Στην περιοχή τους βρίσκονταν οι πόλεις Ισραήλ, Κεσουλόθ, Σουνίμ, Αφεραΐμ, Σεών, Αναχαράθ, Δαβεράθ, Κισιών, Αβές, Ρεμέθ, Ενγανίμ, Εναδά και Βεθ Πασίς. Τα σύνορά τους άγγιζαν τη Θαβόρ, τη Σαχασιμά και τη Βεθ Σεμές και κατέληγαν στον Ιορδάνη. Συνολικά 16 πόλεις με τα χωριά τους. Αυτό ήταν το μερίδιο που δόθηκε στις συγγένειες της φυλής Ισάχαρ με τις πόλεις και τα χωριά τους. Η περιοχή που δόθηκε στη φυλή Ασύρ. Ο πέμπτος κλήρος έπεσε στις συγγένειες της φυλής Ασύρ. Στην περιοχή τους βρισκόταν οι πόλεις Χελκάθ, Αλή, Βετέν, Αχσάφ, Αλαμέλεχ, Αμάδ και Μισάλ. Και δυτικά τα σύνορά της έφταναν στο όρος Κάρμιλος, ακολουθώντας τον ποταμό Σιόρ Λιβνάθ. Ανατολικά ανέβαιναν ως τη Βεθ Δαγών, άγγιζαν την περιοχή της φυλής Ζαβουλών και την κοιλάδα της Ιφταχίλ, έπειτα κατευθύνονταν βόρεια για να συναντήσουν τη Βεθ Εμέκ και την Εϊήλ. Συνέχιζαν στην ίδια κατεύθυνση, περνούσαν από τη Χαβούλ, την Αβδόν, τη Ρεχόβ, την Αμών και την Κανά για να καταλήξουν στη μεγάλη πόλη Σιδώνα. Τα σύνορα γύριζαν προς τη Ραμά και την οχυρή πόλη της Τύρου, έπειτα κατευθύνονταν προς τη Χωσά και κατέληγαν στη θάλασσα περνώντας από τη Χέλεφ, την Αχσιβά, την Ουμά, την Αφέκ και τη Ρεχόβ, συνολικά 22 πόλεις με τα χωριά τους. Αυτό ήταν το μερίδιο που δόθηκε στις συγγένειες της φυλής Ασύρ με τις πόλεις και τα χωριά τους. Η περιοχή που δόθηκε στη φυλή Νεφθαλή. Ο έκτος κλήρος έπεσε στις συγγένειες της φυλής Νεφθαλή. Τα νότια σύνορά τους άρχιζαν από την Ελεφ, περνούσαν από την Αλών Βεσαάνανιμ, την Αδαμίνε Κεβ και την Ιαβνεήλ, έφταναν στη Λακούμ και κατέληγαν στον Ιορδάνη. Δυτικά τα σύνορα έστριβαν προς την Ασνόθ Θαβόρ, συναντούσαν την Ουκόκ και έφταναν νότια ως την περιοχή Ζαβουλών, δυτικά στην περιοχή Ασύρ και ανατολικά στην περιοχή του Ιούδα στον Ιορδάνη. Οι οχυρωμένες πόλεις ήταν η Σιδίμ, Σερ, Χαμάθ, Ρακάθ, Κινέρεθ, Αδαμά, Ραμά, Ασόρ, Κέδες, Εδρεΐ, Ένασόρ, Ιρών,
Μιγδάλιλ, Ορέμ, Βεθανάθ και Βεθσεμές, συνολικά 19 πόλεις με τα χωριά τους. Αυτό ήταν το μερίδιο που δόθηκε στις συγγένειες της φυλής Νεφθαλή με τις πόλεις και τα χωριά τους. Η περιοχή που δόθηκε στη φυλή Δάν. Ο 7ος κλήρος έπεσε στις συγγένειες της φυλής Δάν. Στην περιοχή που κληρώθηκε σε αυτούς περιλαμβάνονταν οι πόλεις Σορεά, Εσταόλ, Ήρσαμές, Σαλαβίν, Αϊαλών, Ιθελά, Ελών, Τιμναθά, Εκρών, Ελτεκό, Γιβεθών, Βαλάθ, Ιούδ, Βενίβερακ, Γάθριμών, Μεϊαρκών, Ρακών και η περιοχή γύρω στην Ιόπη. Όταν τα μέλη της φυλής Δάν έχασαν την περιοχή τους, πήγαν και επιτεθήκαν στη Λεσέμ. Την κυρίεψαν και κατέσφαξαν τους κατοίκους της, την υπέταξαν εντελώς και εγκαταστάθηκαν σε αυτήν και την ονόμασαν Λεσέμ Δάν, όπως το όνομα του Δάν του γενάρχη τους. Αυτό ήταν το μερίδιο που δόθηκε στις συγγένειες της φυλής Δάν με τις πόλεις και τα χωριά τους. Η περιοχή που δόθηκε στον Ιησού του Ναβί. Όταν οι Ισραηλίτες τελείωσαν τη διανομή όλης της χώρας, έδωσαν στον Ιησού γιο του Ναβί έναν κλήρο από τα εδάφη τους, σύμφωνα με τη διαταγή του Κυρίου. Του έδωσαν την πόλη που ζήτησε, τη Θαμνάθ Σαράχ, στην ορεινή περιοχή της φυλής Εφραήμ. Ο Ιησούς ανοικοδόμησε την πόλη και εγκαταστάθηκε σε αυτήν. Αυτά ήταν τα μερίδια που μοίρασαν με κλήρο στις φυλές των Ισραηλιτών, ο ιερέας Ελεάζαρ, ο Ιησούς γιος του Ναβί και οι αρχηγοί των οικογενειών τους. Αυτό έγινε ενώπιον του Κυρίου στη Σιλό, στην είσοδο της σκηνής του μαρτυρίου. Έτσι τελείωσαν με τη διανομή της χώρας. Ιησούς του Ναβί, κεφάλαιο 20. Ο καθορισμός των πόλεων καταφυγής. Τότε ο Κύριος έδωσε εντολή στον Ιησού να πει στους Ισραηλίτες: «Διαλέξτε τις πόλεις που θα χρησιμεύουν για άσυλο, για τις οποίες σας μίλησα μέσω του Μωυσέως. Εκεί θα καταφεύγει ο φωνιάς που θα τύχει να σκοτώσει άνθρωπο από αμέλεια, χωρίς να το θέλει. Οι πόλεις αυτές θα σας χρησιμεύσουν για άσυλο από τον εκδικητή του θύματος. Όταν ο φωνιάς καταφύγει σε μια από αυτές τις πόλεις, θα σταθεί στην είσοδο της πύλης και θα αναπτύξει στους πρεσβυτέρους της την περίπτωσή του. Τότε αυτοί θα τον πάρουν στην πόλη και θα του παραχωρήσουν έναν τόπο, όπου θα μπορεί να μείνει μαζί τους. Και αν καταδιώξει το φωνιά ο εκδικητής του θύματος, δεν θα του τον παραδώσουν, γιατί σκότωσε άνθρωπο χωρίς να το θέλει, χωρίς προηγουμένως να τον μισεί. Ο φωνιάς θα μείνει σε εκείνη την πόλη, ωσότου παρουσιαστεί μπροστά στην κοινότητα για να κριθεί απαλλακτικά, όταν θα πεθάνει ο αρχιερέας που θα ιερατεύει εκείνη την εποχή. Τότε μπορεί ο φωνιάς να επιστρέψει στο σπίτι του, στην πόλη από όπου είχε δραπετεύσει. Ξεχώρισαν λοιπόν την Κέδες στη Γαλιλαία, στην ορεινή περιοχή της φυλής Νεφθαλή, τη Σιχέμ στην ορεινή περιοχή της φυλής Εφραήμ και την Κυριά Θαρβά, που είναι η σημερινή Χεβρών, στην ορεινή περιοχή της φυλής Ιούδα. Πέρα από τον Ιορδάνη ανατολικά της Ιεριχώ, διάλεξαν τη Βεσέρ στην έρημο του Οροπεδίου για τη φυλή Ρουβίν, τη Ραμόθ στη Γαλαάδ για τη φυλή Γάδ και τη Γολάν στη Βασάν για τη φυλή Μανασί. Αυτές ήταν λοιπόν οι πόλεις που ορίστηκαν για όλους τους Ισραηλίτες και για τους ξένους που έμεναν ανάμεσά τους. Θα μπορούσε να καταφεύγει σε αυτές καθένας που θα σκότωνε άνθρωπο εξ αμελίας και έτσι δεν θα κινδύνευε να θανατωθεί από τον εκδικητή του θύματος μέχρι ότου ο δράστης παρουσιαστεί στην κοινότητα για να δικαστεί. Ιησούς του Ναβί, κεφάλαιο 21. Οι πόλεις των Λεβιτών. Στη Σιλό, στη Χαναάν, οι αρχηγοί των συγγενειών των Λεβιτών πήγαν και συνάντησαν τον ιερέα Ελεάζαρ, τον Ιησού γιο του Ναβί και τους αρχηγούς των συγγενειών των φυλών του λαού Ισραήλ και τους είπαν: «Ο Κύριος διέταξε με τον Μωυσή να μας δώσετε πόλεις να μείνουμε και βοσκοτόπια για τα ζώα μας». Έτσι οι Ισραηλίτες έδωσαν στους Λεβίτες από το μερίδιό τους, σύμφωνα με τη διαταγή του Κυρίου, μερικές πόλεις μαζί με τα βοσκοτόπια τους. Ο πρώτος κλήρος έπεσε στους Κααθίτες. Όσοι από αυτούς ήταν απόγονοι του ιερέα Ααρών, έλαβαν με κλήρο 13 πόλεις που βρίσκονταν στις περιοχές των φυλών Ιούδα, Σιμεών και Βενιαμίν. Οι υπόλοιποι Κααθίτες έλαβαν με κλήρο 10 πόλεις που βρίσκονταν στις περιοχές των φυλών Εφραήμ, Δάν και της μισής φυλής Μανασί, η οποία είχε εγκατασταθεί δυτικά. Οι Γερσονίτες έλαβαν με κλήρο 13 πόλεις που βρίσκονταν στις περιοχές των φυλών Ισάχαρ, Ασύρ, Νεφθαλή και της μισής φυλής Μανασί, η οποία είχε εγκατασταθεί στη Βασάν.
Οι Μεραρίτες έλαβαν 12 πόλεις που βρίσκονταν στις περιοχές των φυλών Ρουβίν, Γάδ και Ζαβουλών. Οι Ισραηλίτες έδωσαν με κλήρους τους Λεβίτες όλες αυτές τις πόλεις μαζί με τα βοσκοτόπια τους, όπως είχε διατάξει ο Κύριος με τον Μωυσή. Οι πόλεις των Καθητών. Στις περιοχές των φυλών Ιούδα και Σιμεών έδωσαν τις πόλεις που αναφέρονται εδώ ονομαστικά. Τις έλαβαν όσοι από τους απογόνους του Καάθ, γιου του Λεβί, ήταν απόγονοι του Ααρών. Για τις αυτούς έπεσε ο πρώτος κλήρος. Τους έδωσαν λοιπόν την Κυριάθ Αρβά με τα βοσκοτόπια της που είναι η σημερινή Χεβρών. Ο Αρβά ήταν πατέρας του Ανάκ, στην ορεινή περιοχή της φυλής Ιούδα. Τους αγρούς όμως της πόλης και τα χωριά της τα έδωσαν στο Χάλεβ, γιο του Ιεφωνή, για ιδιοκτησία του. Στους απογόνους του ιερέα Ααρών μαζί με τη Χεβρών και τα βοσκοτόπια της που ήταν πόλη καταφυγής, έδωσαν και τις πόλεις Λιβνά, Ιαφύρ, Εστεμοά, Χολών, Δεβίρ, Άιν, Ιουτά και Βεθσεμές, συνολικά 9 πόλεις κάθε μια μαζί με τα βοσκοτόπια τους, μέσα στις περιοχές των φυλών Ιούδα και Σιμεών. Στην περιοχή της φυλής Βενιαμίν τους έδωσαν τη Γαβαών, τη Γεβά, την Αναθόθ και την Αλμών, συνολικά 4 πόλεις κάθε μια μαζί με τα βοσκοτόπια τους. Έτσι, όλες οι πόλεις των απογόνων του Ααρών, των ιερέων, ήταν 13 μαζί με τα βοσκοτόπια τους. Οι υπόλοιπες οικογένειες της λεβιτικής συγγένειας των Καθητών έλαβαν με κλήρο ορισμένες πόλεις στην περιοχή της φυλής Εφραήμ. Τους έδωσαν τη Σιχέμ, πόλη καταφυγής, στην ορεινή περιοχή της φυλής Εφραήμ, τη Γεζέρ, την Κιφσαΐμ και τη Βεθ Χορών, συνολικά 4 πόλεις, κάθε μια με τα βοσκοτόπια τους. Στην περιοχή της φυλής Δάν την Ελτεκό, τη Γιβεθών, την Εαλών και την Γάθριμών με τα βοσκοτόπια τους, 4 πόλεις. Στην περιοχή της μισής φυλής Μανασή στα δυτικά έδωσαν την Τανάχ και τη Γάθριμών με τα βοσκοτόπια τους, 2 πόλεις. Όλες οι πόλεις μαζί με τα βοσκοτόπια τους που δόθηκαν στις υπόλοιπες οικογένειες των Καθητών ήταν συνολικά 10. Οι πόλεις των Γερσονητών. Στη λεβιτική συγγένεια των Γερσονητών δόθηκαν. Στην περιοχή της μισής φυλής Μανασή στα ανατολικά η Γολάν, πόλη καταφυγής στη Βασάν, και η Βεεστερά με τα βοσκοτόπια τους, 2 πόλεις. Στην περιοχή της φυλής Ισάχαρ έλαβαν την Κισιόν, τη Δαβεράθ, την Ιαρμούθ και την Ενγανίμ με τα βοσκοτόπια τους, 4 πόλεις. Στην περιοχή της φυλής Ασύρ έλαβαν τη Μισάλ, την Αβδόν, την Χελκάθ και τη Ρεχόβ με τα βοσκοτόπια τους, 4 πόλεις. Στην περιοχή της φυλής Νεφθαλή έλαβαν την Κέδες, πόλη καταφυγής στη Γαλιλαία, την Χαμόθ Δόρ και την Καρτάν με τα βοσκοτόπια τους, 3 πόλεις. Οι οικογένειες των Γερσονητών έλαβαν συνολικά 13 πόλεις, κάθε μια μαζί με τα βοσκοτόπια τους. Οι πόλεις των Μεραριτών. Οι υπόλοιπες λεβιτικές οικογένειες, οι Μεραρίτες, έλαβαν στην περιοχή της φυλής Ζαβουλών την Ιοκνεάμ, την Κερτά, τη Δημνά και την Αλάλ με τα βοσκοτόπια τους, 4 πόλεις. Στην περιοχή της φυλής Ρουβίν έλαβαν τη Βεσέρ, την Ιασά, την Κεδεμόθ και την Μεφαάθ με τα βοσκοτόπια τους, 4 πόλεις. Στην περιοχή της φυλής Γάδ έλαβαν τη Ραμόθ, πόλη καταφυγής στη Γαλάδ, τη Μαχαναΐμ, την Εσεβόν και την Ιαζέρ με τα βοσκοτόπια τους, συνολικά 4 πόλεις. Οι πόλεις που δόθηκαν στις υπόλοιπες λεβιτικές οικογένειες, τους Μεραρίτες, ήταν συνολικά 12. Οι πόλεις των Λεβιτών, που τους δόθηκαν μέσα στις περιοχές των άλλων Ισραηλιτικών φυλών, ήταν συνολικά 48, μαζί με τα βοσκοτόπια τους. Κάθε μια από τις πόλεις αυτές είχε γύρω της τα βοσκοτόπια της. Ο Θεός πραγματοποιεί τις υποσχέσεις Του. Έτσι ο Κύριος έδωσε στους Ισραηλίτες ολόκληρη τη χώρα που είχε υποσχεθεί με όρκους στους προπάτορές τους να τους δώσει. Την πήραν ιδιοκτησία τους και εγκαταστάθηκαν σε αυτήν. Ο Κύριος τους εξασφάλισε ειρήνη ολογερά τους, σύμφωνα με τις υποσχέσεις Του στους προπάτορές τους. Τους βοήθησε να νικήσουν όλους τους εχθρούς τους. Κανένας δεν μπόρεσε να τους αντισταθεί. Από τις ωραίες υποσχέσεις που είχε δώσει ο Κύριος στους Ισραηλίτες, καμιά δεν έμεινε απραγματοποιητή. Εκπληρώθηκαν όλες. Ιησούς του Ναβί, κεφάλαιο 22. Οι φυλές ανατολικά του Ιορδάνη. Ο Ιησούς κάλεσε τους Ρουβινίτες, τους Γαδίτες και τη μισή φυλή Μανασί και τους είπε: «Εσείς τηρήσατε όλα όσα σας διέταξε ο Μωυσής, ο δούλος του Κυρίου. Επίσης υπακούσατε και όσα εγώ σας διέταξα.
Στο μεγάλο αυτοχρονικό διάστημα μέχρι σήμερα, δεν εγκαταλείψατε τους συμπατριώτες σας και τηρήσατε πιστά την εντολή του Κυρίου του Θεού σας. Τώρα όμως, ο Κύριος ο Θεός σας βοήθησε τους συμπατριώτες σας να εγκατασταθούν στις περιοχές τους όπως τους το είχε υποσχεθεί. Μπορείτε λοιπόν κι εσείς να επιστρέψετε στις σκηνές σας, να κατοικήσετε στη χώρα που σας έδωσε ο Μωυσής, ο δούλος του Κυρίου, πέρα από τον Ιορδάνη, και να την έχετε ιδιοκτησία σας. Μόνο να φροντίζετε να τηρείτε τις εντολές και τον νόμο που σας μετέδωσε ο Μωυσής, ο δούλος του Κυρίου, να αγαπάτε τον Κύριο το Θεό σας, να βαδίζετε πάντα στο δρόμο Του, να είστε προσιλωμένοι σε Αυτόν και να Τον λατρεύετε με όλη σας την καρδιά και την ψυχή σας. Έπειτα, ο Ιησούς τους ευλόγησε και τους άφησε να φύγουν και να πάνε στις σκηνές τους. Στο ένα μισό της φυλής Μανασί, ο Μωυσής είχε δώσει μια περιοχή στη Βασάν και στο άλλο μισό ο Ιησούς έδωσε μια περιοχή ανάμεσα στους υπόλοιπους συμπατριώτες τους, δυτικά του Ιορδάνη. Όταν ο Ιησούς τους άφησε να πάνε στις σκηνές τους, τους ευλόγησε με αυτά τα λόγια. «Γυρίστε στις σκηνές σας μαζί με όλο σας το ασίμι, το χρυσάφι, το χαλκό, το σίδηρο, με τα αναρρύθμιτα ζώα και το ρουχισμό, όλον αυτό το θησαυρό. Πηγαίνετε και μοιραστείτε αυτά τα λάφυρα με τους άλλους συμπατριώτες σας στις φυλές σας». Θυσιαστήριο πέρα από τον Ιορδάνη. Έτσι, οι Ρουβινίτες, οι Γαδίτες και οι μισοί φυλοί Μανασί άφησαν τους άλλους Ισραηλίτες και έφυγαν από τη Σιλό στη Χαναάν για να πάνε στη Γαλάαδ, τη χώρα που είχαν λάβει για ιδιοκτησία τους και είχαν ήδη εγκατασταθεί σύμφωνα με τη διαταγή που ο Κύριος τους είχε δώσει με τον Μωυσή. Όταν έφτασαν στην περιοχή του Ιορδάνη και ενώ ήταν ακόμα στη μεριά της Χαναάν, έχτισαν εκεί ένα επιβλητικό θυσιαστήριο πλάι στον ποταμό. Οι άλλοι Ισραηλίτες άκουσαν να λέγεται ότι οι Ρουβινίτες, οι Γαδίτες και οι μισοί φυλοί Μανασί έχτισαν θυσιαστήριο στο σύνορο της Χαναάν, στην περιοχή του Ιορδάνη, κοντά στην διάβαση των Ισραηλιτών. Συγκεντρώθηκε τότε ολόκληρη η κοινότητα των Ισραηλιτών στη Σιλό για να εκστρατεύσουν εναντίον των 2,5 φυλών. Οι Ισραηλίτες έστειλαν στις 2,5 αυτές φυλές στη Γαλάαδ το Φινέες, γιο του ιερέα Ελεάζαρ, και μαζί του 10 αρχηγούς, έναν από κάθε φυλή. Καθένας τους ήταν αρχηγός κάποιας από τις χιλιάδες οικογένειες των Ισραηλιτών. Ήρθαν λοιπόν και τους είπαν εξ ονόματος όλης της κοινότητας του Κυρίου: «Τι προδοσία είναι αυτή που διαπράξατε εναντίον του Θεού του Ισραήλ? Γιατί ξεστρατήσατε σήμερα από το δρόμο του Κυρίου? Χτίζοντας το δικό σας θυσιαστήριο, επαναστατήσατε σήμερα εναντίον του. Δεν ήταν αρκετή η αμαρτία μας στη Φεγόρα, από την οποία ακόμη μέχρι σήμερα δεν καθαριστήκαμε, μολονότι έπεσε πληγή πάνω στην κοινότητα του Κυρίου? Και παρεκκλίνετε σήμερα κι εσείς από το δρόμο του Κυρίου? Αν εσείς σήμερα επαναστατείτε εναντίον του, αύριο η οργή του θα πέσει πάνω σε ολόκληρη την Ισραηλιτική κοινότητα. Αν νομίζετε ότι η χώρα που σας δόθηκε για ιδιοκτησία είναι ακάθαρτη, τότε ελάτε στη χώρα που ανήκει στον Κύριο, όπου είναι στημένη η σκηνή του Κυρίου, και πάρετε για ιδιοκτησία σας γη ανάμεσά μας. Αλλά προπάντων, μην επαναστατείτε εναντίον του Κυρίου, ούτε εναντίον μας, χτίζοντας άλλο δικό σας θυσιαστήριο, εκτός από το θυσιαστήριο του Κυρίου του Θεού μας. Όταν ο Αχάν, γιος του Ζεράχ, διέπραξε απιστία σχετικά με το απαγορευμένο αφιέρωμα, ξέρετε πολύ καλά ότι έπεσε η οργή πάνω σε ολόκληρη την κοινότητα του Ισραήλ. Και δεν ήταν μόνο εκείνος που θανατώθηκε για την ανομία του. Τότε οι Ρουβινίτες, οι Γαδίτες και οι μισοί φυλοί Μανασί απάντησαν στους αρχηγούς των οικογενειών των άλλων φυλών: «Ο Θεός, ο Κύριος ο Θεός, ας είναι μάρτυρας. Ο Θεός, ο Κύριος ο Θεός, αυτός γνωρίζει και όλος ο λαός του Ισραήλ πρέπει να μάθει. Αν σκοπεύαμε να γίνουμε στασιαστές και να πιστήσουμε στον Κύριο, να μην μας βοηθήσει σήμερα. Και αν χτίσαμε δικό μας θυσιαστήριο για να απομακρυνθούμε από Αυτόν και να προσφέρουμε πάνω σε αυτό ολοκαύτωμα, προσφορές ανέμακτες και θυσίες κοινωνίας, ο Κύριος να μας τιμωρήσει. Εμείς το χτίσαμε αυτό περισσότερο από φόβο για ένα πράγμα. Σκεφτήκαμε ότι κάποτε στο μέλλον είναι δυνατό οι απογονοί σας να πούνε στους δικούς μας απογόνους: ποια σχέση έχετε εσείς με τον Κύριο το Θεό του Ισραήλ? Ο Κύριος έβαλε τον Ιορδάνιο σύνορα ανάμεσα σε εμάς και σε εσάς, Ρουβινίτες και Γαδίτες. Δεν υπάρχει για σας θέση κοντά στον Κύριο. Έτσι οι απογονοί σας θα μπορούσαν να κάνουν τους απογόνους μας να πάψουν να φοβούνται τον Κύριο. Γι' αυτό είπαμε: ας επιχειρήσουμε να χτίσουμε ένα θυσιαστήριο,
όχι για να προσφέρουμε σε αυτό ολοκαυτώματα ή άλλες θυσίες, αλλά για να είναι σαν μαρτυρία ανάμεσα σε εμάς και σε εσάς και ανάμεσα στους απογόνους μας στο μέλλον, ότι έχουμε και εμείς το δικαίωμα να λατρεύουμε τον Κύριο με τα ολοκαυτώματά μας, τις θυσίες μας και τις ειρηνικές προσφορές μας. Και να μην μπορούν να πούν αύριο οι απογονείς σας στους απογόνους μας ότι δεν έχουν θέση κοντά στον Κύριο. Σκεφτήκαμε λοιπόν ότι αν αύριο τα πούν αυτά σε εμάς ή στους απογόνους μας, εμείς θα απαντήσουμε. Κοιτάξτε αυτό το θυσιαστήριο του Κυρίου που το έχτισαν οι πρόγονοί μας. Δεν το έχτισαν για να προσφέρουν ολοκαυτώματα ή άλλες θυσίες, αλλά σαν μαρτυρία ανάμεσα σε εμάς και σε εσάς. Μακριά από εμάς όμως η σκέψη να επαναστατήσουμε εναντίον του Κυρίου και να πιστήσουμε σήμερα σε αυτόν χτίζοντας θυσιαστήριο για να προσφέρουμε ολοκαυτώματα, προσφορές ανέμακτες και θυσίες αλλού, εκτός από το θυσιαστήριο του Κυρίου του Θεού μας που βρίσκεται μπροστά στη σκηνή του. Όταν ο ιερέας Φινέας, οι άρχοντες της κοινότητας και οι αρχηγοί των οικογενειών των άλλων φυλών που ήταν μαζί του, άκουσαν τα λόγια που είπαν οι Ρουβινίτες, οι Γαδίτες και οι Μανασίτες, τους φάνηκαν λογικά. Και ο Φινέας, γιος του ιερέα Ελεάζαρ, τους απάντησε: «Τώρα ξέρουμε ότι ο Κύριος είναι ανάμεσά μας, γιατί δεν διαπράξατε εναντίον του αυτή την απιστία που φοβόμασταν. Έτσι γλιτώσατε όλους τους Ισραηλίτες από την τιμωρία του Κυρίου». Τότε ο Φινέας και οι αρχηγοί άφησαν τους Ρουβινίτες και τους Γαδίτες στη Γαλάδ και αυτοί γύρισαν στη Χανάν, στους υπόλοιπους Ισραηλίτες και τους έφεραν την απάντηση. Η απάντηση άρεσε στους Ισραηλίτες και δόξασαν τον Θεό. Κι ούτε που ξανασκέφτηκαν πια να εκστρατεύσουν εναντίον των φυλών Ρουβίν και Γάδ και να καταστρέψουν τη χώρα τους. Οι Ρουβινίτες και οι Γαδίτες τότε είπαν: «Αυτό το θυσιαστήριο είναι μαρτυρία ανάμεσα σε όλους μας ότι ο Κύριος είναι ο Θεός μας». Και το ονόμασαν ΕΔ, δηλαδή μαρτυρία. Ιησούς του Ναβί, κεφάλαιο 23. Παραγγελίες του Ιησού του Ναβί στο λαό. Πέρασε πολύς καιρός από τότε που ο Θεός εξασφάλισε την ειρήνη στο λαό Ισραήλ από όλους τους γύρω εχθρούς του. Ο Ιησούς είχε πια γεράσει και είχε φτάσει σε μεγάλη ηλικία. Τότε κάλεσε όλους τους Ισραηλίτες, τους πρεσβυτέρους τους, τους αρχηγούς τους, τους κριτές τους, τους άρχοντές τους και τους αξιωματούχους τους και τους είπε: «Εγώ πια γέρασα. Έχω φτάσει σε μεγάλη ηλικία. Εσείς είδατε τα όσα έκανε ο Κύριος ο Θεός σας σε όλα αυτά τα έθνη για χάρη σας. Αυτός ήταν που πολέμησε για σας. Βλέπετε ότι μοίρασα με κλήρος τις φυλές σας αυτά τα έθνη που έχουν απομείνει για να τα πάρει τη διοκτησία σας, μαζί με όλα τα έθνη που εξόντωσα από τον Ιορδάνιο στη Μεγάλη Θάλασσα δυτικά. Ο Κύριος ο Θεός σας, Αυτός θα τους εκδιώξει από μπροστά σας και θα τους κάνει να τραπούν σε φυγή μόλις σας δουν. Και εσείς θα πάρετε ιδιοκτησία τη χώρα τους, όπως σας το υποσχέθηκε ο Κύριος, ο Θεός σας. Πάρτε λοιπόν σταθερά την απόφαση να τηρείτε και να εκτελείτε απαρέγκλιτα όλα όσα είναι γραμμένα στο βιβλίο του νόμου του Μωυσή. Να μην αναμειχθείτε με αυτά τα έθνη που έχουν απομείνει ανάμεσά σας, ούτε να μνημονεύετε το όνομα των θεών τους ή να ορκίζεστε σε αυτούς ή να τους λατρεύετε ή να τους προσκυνάτε, αλλά να είστε προσκολλημένοι στον Κύριο το Θεό σας όπως κάνατε μέχρι σήμερα. Γι' αυτό ο Κύριος έδιωξε από μπροστά σας μεγάλα και ισχυρά έθνη και κανείς δεν μπόρεσε να σας αντισταθεί μέχρι σήμερα. Ένας άντρας από σας μπορούσε να καταδιώξει χίλιους, γιατί ο Κύριος ο Θεός σας, Αυτός πολεμούσε για σας όπως σας το είχε υποσχεθεί. Γι' αυτό προσέχετε πολύ να αγαπάτε τον Κύριο το Θεό σας. Αν όμως ποτέ αποστατήσετε από Αυτόν και ενωθείτε με τα κατάλοιπα των εθνών που απόμειναν ανάμεσά σας, αν έρθετε σε επιμειξία με αυτούς και αυτοί με εσάς, τότε να είστε βέβαιοι ότι ο Κύριος ο Θεός σας θα σταματήσει να διώχνει τα έθνη αυτά από μπροστά σας. Έτσι αυτά θα γίνουν για σας παγίδα και ενέδρα, μαστίγια στα πλευρά σας και αγκάθια στα μάτια σας, ώσπου στο τέλος να εξαφανιστείτε από την όμορφη αυτή χώρα που σας έδωσε ο Κύριος ο Θεός σας. Βλέπετε, εγώ σήμερα παίρνω το δρόμο που κάποτε παίρνει όλος ο κόσμος, αλλά εσείς πρέπει να αναγνωρίσετε με όλη την καρδιά σας και την ψυχή σας ότι καμιά από τις ωραίες υποσχέσεις που σας έδωσε ο Κύριος ο Θεός σας δεν έμεινε ανεκπλήρωτη. Εκπληρώθηκαν όλες στο ακέραιο. Όπως όμως εκπληρώθηκαν όλες οι ωραίες υποσχέσεις που σας έδωσε ο Κύριος ο Θεός σας,
Έτσι ο Κύριος θα πραγματοποιήσει εναντίον σας όλες τις απειλές του, ωστόσο σας εξαφανίσει από την όμορφη αυτή χώρα που σας έδωσε. Αν παραβείτε τη διαθήκη που αυτό σας έδωσε και πάτε και λατρεύσετε άλλους θεούς και τους προσκυνήσετε, τότε θα ξεσπάσει ο θυμός του εναντίον σας και θα εξαφανιστείτε στη στιγμή από την όμορφη αυτή χώρα που σας έδωσε ο Κύριος. Ιησούς του Ναβί, κεφάλαιο 24. Ο αποχαιρετισμός του Ιησού του Ναβί. Ο Ιησούς συγκέντρωσε όλες τις φυλές του Ισραήλ στη Σιχέμ. Κάλεσε τους πρεσβυτέρους του λαού, τους αρχηγούς, τους κριτές και τους αξιωματούχους του και παρουσιάστηκαν όλοι ενώπιον του Θεού. Τότε είπε ο Ιησούς στο λαό: «Ακούστε τι λέει ο Κύριος, ο Θεός του Ισραήλ. Τα παλιά τα χρόνια οι πρόγονοί σας κατοικούσαν πέρα από τον ποταμό Εφράτη και λάτρευαν άλλους θεούς. Ένας από τους προγόνους σας ήταν και ο Θάρα, πατέρας του Αβραάμ και του Ναχόρ. Πήρα λοιπόν τον προπάτορά σας τον Αβραάμ από τη χώρα που εκτείνεται πέρα από τον Εφράτη και τον οδήγησα μέσα από ολόκληρη τη Χανάν. Του έδωσα πολλούς απογόνους, του έδωσα και τον Ισαάκ. Και στον Ισαάκ έδωσα γιους τον Ιακώβ και τον Ισάφ. Στον Ισάφ έδωσα το όρος Σιήρ για ιδιοκτησία του, ενώ ο Ιακώβ και η γη του κατέβηκαν στην Αίγυπτο. Αργότερα έστειλα τον Μωυσή και τον Ααρών και χτύπησα την Αίγυπτο με πληγές πριν να βγάλω το λαό σας από εκεί. Αφού έβγαλα τους προγόνους σας από την Αίγυπτο και έφτασαν στην Ερυθρά θάλασσα, οι Αιγύπτιοι τους καταδίωξαν ως εκεί με άμαξες και υπηκό. Τότε οι προγονείς σας επικαλέστηκαν εμένα, τον Κύριο, και άπλωσα ανάμεσα σε εκείνους και στους Αιγυπτίους ένα σκοτεινό σύννεφο και γύρισα κατά πάνω τους στη θάλασσα και τους σκέπασε. Ξέρετε πολύ καλά τα όσα έκανα εναντίον των Αιγυπτίων. Στην έρημο μείνατε για πολύν καιρό. Έπειτα σας έφερα στη χώρα των Αμοραίων που κατοικούσαν ανατολικά του Ιορδάνη. Αυτοί πολέμησαν εναντίον σας, αλλά τους παρέδωσα στην εξουσία σας. Και καταλάβατε τη χώρα τους, γιατί εγώ τους εξολόθρευσα στο πέρασμά σας. Τότε ήρθε να πολεμήσει εναντίον σας ο βασιλιάς της Μωάβ, Βαλάκ, γιος του Σιπόρ. Έστειλε μάλιστα και κάλεσε τον Βαλαάμ, γιο του Βεόρ, για να σας καταραστεί. Εγώ όμως δεν θέλησα να ακούσω τον Βαλαάμ. Αναγκάστηκε μάλιστα να σας ευλογήσει πλούσια. Κι έτσι σας γλίτωσα από την εξουσία του Βαλάκ. Ύστερα περάσατε τον Ιορδάνη και φτάσατε στην Ιεριχώ. Οι άντρες της Ιεριχώ πολέμησαν εναντίον σας. Το ίδιο και οι Αμοραίοι, οι Φερεζαίοι, οι Χαναναίοι, οι Χεταίοι, οι Γεργεσαίοι, οι Εφαίοι και οι Εβουσαίοι. Εγώ όμως τους παρέδωσα όλους την εξουσία σας. Έστειλα πριν από σας φύκες που έδιωξαν στο πέρασμά σας τους δύο βασιλιάδες των Αμοραίων. Δεν ήταν ούτε το ξύφο σας, ούτε το τόξο σας που τους έδιωξαν. Ακόμα σας έδωσα μια χώρα που για αυτήν δεν εργαστήκατε και πόλεις που δεν τις χτίσατε εσείς, αλλά απλώς εγκατασταθήκατε σε αυτές. Αμπέλια και λιοστάσια που τρώτε τους καρπούς τους, αν και δεν τα φυτέψατε εσείς. Οι Ισραηλίτες μπροστά στη μεγάλη απόφαση. «Τώρα λοιπόν», συνέχισε ο Ιησούς, «να σέβεστε τον Κύριο και να τον λατρεύετε με ειλικρίνεια και αφοσίωση. Πετάξτε μακριά τους θεούς που λάτρεψαν οι προγονείς σας, όταν ακόμα βρίσκονταν πέρα από τον Εφράτη στην Αίγυπτο, και λατρέψτε τον Κύριο. Αν όμως δεν σας αρέσει να λατρεύετε τον Κύριο, τότε διαλέξτε σήμερα τους θεούς που θέλετε να λατρεύετε. Αυτούς που λάτρευαν οι πρόγονοί σας όταν ήταν πέρα από τον Εφράτη ή τους θεούς των Αμοραίων που τώρα κατοικείτε στη χώρα τους. Εγώ όμως και η οικογένειά μου θα λατρεύουμε τον Κύριο». Τότε ο λαός απάντησε και είπε: «Μακριά από μας η σκέψη να εγκαταλείψουμε τον Κύριο και να λατρέψουμε άλλους θεούς. Ο Κύριος ο Θεός μας είναι αυτός που έβγαλε εμάς και τους προγόνους μας από την Αίγυπτο, τη χώρα της δουλείας, και έκανε μπροστά στα μάτια μας εκείνα τα μεγάλα θαύματα. Αυτός είναι που μας φύλαξε σε όλη την πορεία μας και από όλους τους λαούς από τους οποίους περάσαμε. Και ακόμα ο Κύριος
Έδιωξε στο πέρασμά μας όλους εκείνους τους λαούς, ιδιαίτερα τους αμοραίους, που κατοικούσαν σε αυτή τη χώρα. Γι' αυτό λοιπόν και εμείς θα λατρεύουμε τον Κύριο, γιατί αυτός είναι ο Θεός μας. Αλλά ο Ιησούς είπε στο λαό: «Δεν θα μπορέσετε να λατρεύσετε τον Κύριο, γιατί αυτός είναι Θεός Άγιος, Θεός που απαιτεί αποκλειστικότητα, και δεν θα συγχωρήσει τις ανομίες σας και τις αμαρτίες σας. Αν τον εγκαταλείψετε και λατρέψετε ξένους θεούς, τότε και αυτός θα στραφεί εναντίον σας. Θα σας προξενήσει συμφορές, θα σας εξολοθρεύσει, μολονότι στο παρελθόν σας ευεργέτησε». Και ο λαός απάντησε στον Ιησού: «Όχι, τον Κύριο θα λατρεύουμε». Τότε ο Ιησούς τους είπε: «Είστε μάρτυρες για τον εαυτό σας, ότι εσείς διαλέξατε να λατρεύετε τον Κύριο». Και αυτοί απάντησαν: «Είμαστε μάρτυρες». Τότε λοιπόν τους είπε: «Πετάξτε μακριά τους ξένους θεούς που έχετε μαζί σας και προσκοληθείτε μόλις σας την καρδιά στον Κύριο, το Θεό του Ισραήλ». Και ο λαός απάντησε στον Ιησού: «Ναι, θα λατρεύουμε τον Κύριο το Θεό μας και θα υπακούμε στα λόγια Του». Έτσι εκείνη την ημέρα στη Σιχέμ, ο Ιησούς έκανε διαθήκη με το λαό και τους έδωσε νόμους και εντολές. Τα λόγια αυτά τα έγραψε στο βιβλίο του νόμου του Θεού. Έπειτα πήρε μια μεγάλη πέτρα και την έστησε εκεί, κάτω από τη βελανιδιά που βρισκόταν κοντά στο αγιαστήριο του Κυρίου, και είπε στο λαό: «Να, αυτή η πέτρα ας είναι μάρτυρας για μας. Αυτή άκουσε όλα τα λόγια που μας είπε ο Κύριος. Θα είναι λοιπόν μάρτυρας εναντίον σας, που θα σας εμποδίσει να αρνηθείτε το Θεό σας». Τέλος ο Ιησούς απέλυσε το λαό και πήγαν καθένα στο μερίδιο γης που του ανήκε. Θάνατος του Ιησού του Ναβί και του Ελεάζαρ. Μετά τα γεγονότα αυτά, πέθανε ο Ιησούς, γιος του Ναβί, ο δούλος του Κυρίου, σε ηλικία 110 ετών. Τον έθαψαν στην περιοχή που είχε λάβει ως μερίδιο, στην Θαμνάθ Σαράχ, στην ορεινή περιοχή της φυλής Εφραήμ, βόρεια του όρους Γάας. Οι Ισραηλίτες λάτρευαν τον Κύριο όσο καιρό ζούσε ο Ιησούς και μετά του θάνατό του. Όσον καιρό ζούσαν οι πρεσβύτεροι που είχαν δει όλα τα έργα που είχε επιτελέσει ο Κύριος για χάρη του λαού. Οι Ισραηλίτες έθαψαν στη Σιχέμ τα οστά του Ιωσήφ που τα είχαν φέρει μαζί τους από την Αίγυπτο. Τα απόθεσαν στο τμήμα του αγροκτήματος που είχε αγοράσει ο Ιακώβ από τους απογόνους του Χαμόρ, πατέρα του Σιχέμ, για 100 αργύρια και που είχε περιέλθει στους απογόνους του Ιωσήφ ως ιδιοκτησία. Πέθανε και ο Ελεάζαρ, ο γιος του Ααρών, και τον έθαψαν στο λόφο που είχε δοθεί στο γιο του το Φινεές, στην ορεινή περιοχή της φυλής Εφραήμ.